Λοιπόν, πάντα λένε και στις... Να πω κάτι. Και στην τηλεόραση όταν ακούς, ας πούμε, αυτά τα πάνελ τα πολιτικά λένε. Ή και εμείς όταν είμαστε στη Μαρμίτα λένε ότι τα ωραία λέγονται στα διαλύματα. Όταν παίζουν διαφημίσεις, εκεί είναι τα ωραία. Πάλι ψέματα, τι διάλειμμα, αφού τώρα ξεκινάμε. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα, λέω όταν είναι ένα πολιτικό πάνελ, λέω όταν ήμασταν και εμείς στην τηλεόραση στη Μαρμίτα, πολύ ωραίες ατάκες ήταν αυτές οι οποίες δεν ήταν στα διαλύματα τα διαφημίσεις. Όπως παιδιά ήταν πραγματικά η ατάκα της χιλιετίας, όχι αυτής που πέρασε, αυτής που διανύουμε ήδη. Και έχουμε άλλα 18, έχουμε άλλα 982 χρόνια για να συμπληρωθεί. Ναι. Είναι η ατάκα, πιστεύω, της ηλιετίας από το στόμα. Είναι αλήθεια. Ναι, άσε, θα το κρίνει ο κόσμος αυτό. Έχουμε εδώ και τον Γιώργο τον Ματζούκη, θέλω την άποψή του. Ο ειδικός αυτουργός. Να την πω όμως. Ναι. Να μπει μέσα και ο Γιώργος, παρακαλώ. Ναι, να μας πεις και την άποψή σου. Ναι. Είπε εδώ. Μίλωσαμε για γυναίκες. Πάτε το από την αρχή όμως, πώς ξεκίνησε. Ναι, μίλωσαμε για το γυναικείο φύλο, ρε παιδί μου, και λέγαμε την άποψή μας για διάφορες κοπέλες, ηθοποιούες, τραγουδιστές. Αυτό άστο δεν γίνεται να έρθεις με αυτό στο χέρι που. Να δώσω την περίληψη. Να δώσω την περίληψη. Ναι, να δώσω την περίληψη. Εντάξει, έμεινε καρικό. Έμεινε με κάτι στο χέρι ο Γιώργος. Εντάξει, δεν πειράζει, γίνονται αυτά. Λοιπόν, και λέγαμε την άποψή μας για διάφορες κοπέλες, επώνυμες, ότι αυτή είναι ωραία. Και λέει ο Τάσος ο Τρέγιας. Γιώργο, εγώ στην ηλικία που είμαι, δεν μπορώ να το πω. Εγώ στην ηλικία που είμαι, με ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Πάνω απ' όλα. Είναι μερικοί άνθρωποι να δεν μπορούν να δεχτούν ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να φτάσει στον κορεσμό και να υπέρθει ο κορεσμός μέσα. Εγώ λέω και να επιλέξει έναν διαφορετικό σωστό, τρόπο. Θα μας πει ο Γιώργος την άποψή του. Να ψάξει να βρει το λιμανάκι του, να εισηγάσει. Ναι, σωστά. Έτσι, απλά λέω με το που το είπες, τα δύο κομπιούτερ τελείωσε tilt. Ναι. Μία καρέκλα αυτοκτόνησε. Δεν ξέρω τι άλλο θα μας βρούμε εκ τέλους της εκπομπής. Να ακούσω την άποψη του Γιώργου. Έβαλε και κόρη Χόφενχάιμ. Τι άλλο. 2-1. 1-1 είναι. Εντάξει. Τι έβαλε τώρα. Να ακούσω την άποψη του Γιώργου που τον ξέρει. Το όλο θέμα ξεκίνησε από το παράπονό μου. Ότι φέρνετε γυναίκες στο στούντιο. Όχι, φέρνουμε. Φέρνετε. Είναι άνθρωποι. Φέρνει άνθρωποι. Μάστριες του Ζάχου. Ναι. Στο 10-12, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Λέει το 8-10 που σε δίνω εγώ σκητάλι. Σωστό. Δεν κατάλαβα. Σωστό. Ναι, σωστό. Τι αδικία σωστό, είναι. Σωστό, αυτό να πες. Εγώ δεν έφερα καμιά. Όποιος παντρεμένος άνθρωπος. Και όταν του είπα για τη μία και την άλλη και μάτια και αυτά, γιατί είναι λεγόμενά σου, εγώ ως ακροατής τα ακούγα, έτσι. Μου λέει, εμένα με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα ο άνθρωπος. Φυσικά. Ποιος άνθρωπος με ενδιαφέρει. Καλό παιδί είναι ο άνθρωπε. Πω ρε παιδιά, τι ήταν αυτό. Να σε καλά ρε. Να σε καλά ρε Τάσο. Χαρακτήρας, ευθυμίσαμε. Πάντα αυτό κοιτάει ο Τάσο. Δεν φίλε, γιατί να ξέρεις, μπορεί να πάρεις την πιο όμορφη γυναίκα δίπλα σου. Και να σου βγάλει την ψυχή. Και να ανοίγει το στόμα. Να είναι ρε φίλε τόσο κακόψυχη, τόσο κακορέζικη, τόσο κομπλεξική. Που να σου βγάλει την Παναγία και να πει. Ας την ευχή της Παναγίας. Πιστεύω... Άντε τράβα στη μάνα σου, μην πάει κανένας άλλος. Πιστεύω ο Τάσος. Δηλαδή, αν είναι μία 320 κιλά και σου μιλάει με γλυκόλογα, εσύ τι θέλεις. Φίλε, πιστεύω... να σου πω κάτι. Θα ψάξεις κάτι ανάμεσα στα δύο αυτά που λέμε. Σωστό. Ούτε να είναι μοντέλο και να την κυνηγάς και να πηγαίνεις. Άμα κάνει αυτό την εκπομπή σήμερα. Και να πηγαίνεις στη δουλειά και να λες. Θα γυρίσω, θα περάσω την πόρτα. Ακούσε τώρα. Για σοβαρό. Και να σε καταλαβαίνει έτσι. Δηλαδή να τη λες κάτι ρε, εσύ γυναίκα σήμερα δεν μπορούμε. Κοίτα, ξέρεις γιατί έχει Champions League. Πρέπει να κερατο Καμάρα ή πιο. Καμάρα καλή είναι. Εντάξει. Εγώ επειδή πιστεύω ότι αυτή η άποψη. Επειδή πιστεύω ότι αυτή η άποψη του Τάσου δεν είναι. Αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι ριζωμένα μέσα σου. Ναι. Και απλά βγαίνουν αργότερα. Ναι. Πιστεύω ότι όταν έκανε. Όταν πιο νέο, α πούμε 20-25 χρονών, όταν έκανε καμάκι, προσέγγιζε μία γκόμενα με τα βιβλία του. Πίεση. Πίεση. Ρίτσο, Ελίτη, τέτοια πράγματα. Κούντερα, τέτοια πράγματα. Πιστεύω ότι τον ενδιαφέρει. Ποιο Κούντερα. Ποιο Κούντερα. Με τη Μίλαν. Ποια ομάδα έπεσε ο Κούντερα. Μίλαν Κούντερα. Ξαφλώθηκε ο άλλος, έπεσε κάτι. Μακά, συγγνώμη. Όχι, δεν μπορώ σήμερα. Και ειδικά στο μαγαζιό πάει ο Τρέγιας. Ξέρεις, τσάι, χαμομήλι. Ωραία, φίλε. Σε καλό να μας βγει σήμερα. Του βουνού. Σε καλό να μας βγει σήμερα.
Σε καλό. Τι να πούμε. Να σα πω κάτι. Λοιπόν, ναι, για να φύγω, ναι. Να διορθωθεί αυτό το σκάνδαλο που φέρνει οι γυναίκες το 10-12. Είναι η αλήθεια. Ναι. Είναι η αλήθεια ότι εμένα πλέον με ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Ναι. Το πώς μου φέρεται. Έτσι, το να έχει αξία σαν άνθρωπος. Δηλαδή πλέον θέλω να πάω να δω μαζί με μια φίλη, ας πούμε, μια γνωστή, μια θεατρική παράσταση. Δεν θα με ενδιαφέρει να πάω, ας πούμε, στο Ρεόκαστρο, στο ξενοδοχείο που πηγαίναμε παλιά. Ναι, σωστά. Μετά 25. Τη θεατρική παράσταση, αν σου πει τι θα κάνεις μετά, τι θα της πεις. Ανάλογα, μα πιείς και λίγο, Πού επειδή, θα πάνε, παράσταση. Γιώργο, έλα, επειδή το ενδιαφέρει από εδώ και πέρα τον Τάσο ότι στη γυναίκα εσωτερικός κόσμος, πάντα ζητάει και μια κτηνογραφία. Μαγνητική. Εγώ θα έλεγα κολονοσκόπηση. Κτηνογραφία είναι λίγο. Εκεί τα βλέπεις και όλα. Μπορεί δηλαδή να πούμε και την απόσταση. Ας πούμε και να βγάζει συμπεράσματα. Όχι, να είσαι καλά. Χειρογράφημα. Να είσαι καλά. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει 44 πρωταθλήματα. Ναι. Μπράβο. Δεν θέλει να αλλάξει επίπεδο, να πάει να παίξει Champions League, να περάσει στους 4. Δεν πέφτει μια φορά. Αυτό. Να, κάπως έτσι. Έτσι, έτσι. Ο Πάοκ έχει παίξει Champions League. Όχι. Αυτό. Θέλω να παίξει ο ομίλος του Champions League. Μπράβο, ρε Τάσο, να είσαι καλά. Τι να κάνω. Να ευχαριστήσουμε και τον Γιώργο εδώ πέρα. Αλλά η άποψη αυτή θα ισχυροποιηθεί και ισχύει μόνο όταν δεν πίνουμε. Αν ξαναγίνει σε 10-12 να φέρεται. Και όχι 8-10. Έρχονται μόνοι. Φίλε, εγώ δεν γνώριζα τίποτα. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη, ιδίω στη δεν δεύτερη. Δεν ήξερε, δεν ήξερε. Το 8-10 τι είναι. Δεν ήξερε, ιδίω στη δεύτερη, με τη Γρηγορία, με τις υπέροχες ματάρες που έχει η Γρηγορία, ας πούμε, που ήρθε το κοπέλα εδώ και την γνώρισα πρώτη την φορά. Γρηγορία. Ναι, δεν το ήξερα εγώ. Σου εγγυώμαι, Γιώργο, την Γρηγορία την κοιτούσε μόνο στα μάτια. Πού αλλού, φίλε. Είπαμε ότι δεν σκεφτόμαστε. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Άμα θα περάσει το καινούργιο μοντέλο τώρα τη Πόρση από εδώ κάτω, θα το θαυμάσει. Θα το θαυμάσεις. Ναι, γιατί να το δούμε, γιατί είναι ωραίο. Τι κοίτασες τα φανάρια της Πόρσε και τις μέσα στην Πόρσε να δεις τον εσωτερικό της κόσμος. Πώς, αφού είναι εσωτερικός κόσμος. Καλά φίλε, ο καθένας μπορεί να επεκταθεί μέχρι το δικό του όριο. Ναι. Έτσι δεν είναι. Εγώ για Πόρσε δεν είμαι τώρα. Ναι. Είμαι για Καναμόσκοβιτς μεταλλαγμένο. Από το Ροστόφ. Όπως λες πάνω απ' όλο ο άνθρωπος δεν θα πεις πάνω απ' όλο ρε, φίλε. Ορίστε. Ωραία φίλε. Ναι ρε φίλε, αλλά σου πω κάτι, αυτοκίνητο το Λάντα, αυτοκίνητο και το Mercedes, αυτοκίνητο και το Lamborghini. Και τα τρία όμως έχουν μια διαφορετικότητα. Στην τιμή, οπτικά και στην οδηγική συμπεριφορά του. Έτσι δεν είναι. Το πήγαμε από τη γυναίκα στα αμάξια. Λοιπόν, έχω κάνει διατριβή στο είδος, να ξέρετε. Ναι, είμαι πρίτανης επάνω στο είδος. Δεν μπορεί. Πατριάρχης μας έλεγε έξω. Θα το φτιάξει αυτό τώρα. Θα το φτιάξει σίγουρα. Θα το φτιάξει. Έχω φλάτζες. Έχει τα πάντα όλα. Εν τω μεταξύ, σαν τιμόνι είναι. Σαν τιμόνι από ράλι είναι. Όντως. Αυτό που θυμίζει μια τσότα με το κουσκούνι. Βάστα το βολάν. Περίμενε. Εσύ πώς βλέπεις τέτοια, αφού σε ενδιαφέρουν οι εσωτερικοί κόσμοι. Αυτό είναι από παλιά. Οι άνθρωποι. Ο κουσκούνι είχε να παίξει τσότα 30 χρόνια. Παλιά. Ναι, δεν τώρα τελευταία σε ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Αυτά τον ενδιαφέρουν τα παλιά, άλλα τον ενδιαφέρουν τα νέα. Ο Κουσκούνης πλέον, να ξέρεις, φοράει σιλιπάκι με τυράντες. Ναι, έτσι είναι καινούργιο. Εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, πιστεύω ότι δώσαμε πιστεύω αρκετές ατάκες για τα οφίτσια σήμερα. Σίγουρα θα έχουν γίνει. Φεύγω, δεν σας μπορώ άλλο. Του σνομπάρω έτσι. Για μια εβδομάδα του σνομπάρω. Έκανε. Γιατί με ψώνησαμε κανένα δυο εκεί πέρα. Εντάξει. Και του σνομπάρω. Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο, να είσαι καλά. Να πούμε πριν φύγει ο Γιώργος ο Ματσιούκης ότι. Τι? Στο βόλεϊ. Για ποιο είναι, για το League Cup, έτσι. Όμιλο. Ναι, όμιλο. Έλξε 3-0, τι έγινε. Να κάνω μια ανανέωση. 2-0 ήταν. Και αυτά να λέτε. 2-0 ήταν, 25-23, τελειώνει σε λίγο. Να, 25-23. Όλοι λευκό πύργο. 25-23. Τι έγινε. Τελειώνει το μάτς, 25-23 τελείωσε. Στα ημιτελικά του. Τι ημιτελικά, αφού όμιλο σου λέει. Ημιτελικά λέει ρε φίλε. Πέρασε. Άντε, όλοι μαζί στο λευκό πύργο. Ο πατριάρχης του ελληνικού βόλεϊ τα τελευταία χρόνια. Γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε και να μην σεβαστούμε τους τίτλους του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Λοιπόν. Έτσι, μπράβο. Πέρασες, ναι. Αφού μετά τον εσωτερικό κόσμο θαυμάζεις και τους τίτλους του Ηρακλή. Τι να πω. Κάτσε ρε φίλε, μπορώ να αμφισβητήσω τους τίτλους του Άρη στο μπάσκετ. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Αυτή η καρταρόμπα της Τανίση και της Μαρινέλα εκεί πέρα πάνω στο Νικ Άρης Χολ να πούμε. Δεν μπορεί να το ξεχάσουμε. Στο ακρόαμα. Ναι. Ένα κόμπλεξ μας το έβγαλε. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Είσαι ειλικρινής. Ένα κόμπλεξ μας το έβγαλε εκείνα τα χρόνια τότε. Είσαι ειλικρινής. Και επειδή φάγαμε το πρώτο μισάωρο με αυτά και με αυτά, να πούμε ότι. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Ναι. Τάσος Τρέγιας, Ράχος Ντουμπάνια. Α, μπράβο. Το ξεκινήσαμε λίγο λαμπύρι σήμερα, δεν πειράζει. Καλό είναι γι' αυτό, καλό είναι. Πρέπει να υπάρχουν γι' αυτά. Χρειάζεται. Χαλαρή είμαστε. Λοιπόν, Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας, Ράχος Ντουμπάνια πίσω από τα μικρόφωνα. Δευτέρα και Παρασκευή 10-12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 έως τις 10. Πώς γίνεται αυτό, ρε. Και να πούμε φυσικά ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα
έρχεται, είναι στον αέρα της πόλης, γιατί βασικός υποστηριχτής της είναι το Escobar Espresso Coffee Bar, Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311 208 301, επαναλαμβάνω για τα ρεζερβά σας είναι σημαντικό το τηλέφωνο, 2311 208 301. Σημειώστε το, γιατί και να κλείνετε θέση πιο μπροστά, γιατί μπορεί να μην βρείτε. Το αδιαχώρητο. Έτσι. Για ανοιχτά. Πολλούς λόγους δεν μπορεί να μην βρείτε. Ανοιχτά. Από τις 8 το πρωί είναι το Escobar για το καφεδάκι σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ένα από τα ωραιότερα στέκια της πόλης για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και τις αγαπημένες σου ομάδες, και όχι μόνο, και με κρύα πιάτα και με οτιδήποτε άλλο θέλετε. Φοβερά κρύα πιάτα, γιατί τα δοκιμάσαμε κιόλα, και το βασικότερο, με ολοκάθαρα ποτά. Και αυτό. Να πάτε λίγο αυτές τις ημέρες λίγο παραπάνω στο κουμπάρ, γιατί το φιλαράκι μου ο Νίκος ο Μπουγάτσας θέλω να μαζέψει κανένα φράκο να στήσει τα 600. Τα 600 που είπαμε. 300, τον έδωσε 300 στον Κλεάνθη, Κλεάνθης Βικελίδης, έτσι Άρης Πάοκ, ναι. Και 300 Πάοκ Άρης στην Τούμπα. 600 τα δίνουμε στον Ζάχο που είναι σαν τον Ελβετό διαιτητή. Είμαι, που έπαιξε στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και έβγαλε διπλό άνθρωπος. Καλά να τον έχει ο Θεός. Καλά να τον έχει. Έτσι. Και όταν τελειώσει το ΠΑΟΚ στο δεύτερο γύρο, κάνουμε προς την αφαίρεση Νίκο Μπουγατσίνιο. Μπουγατσίνιο. Ή τα παίρνει, ή τα παίρνω. Θα του τα πει, αφού μετά θα πάμε στο Escobar, θα του τα πει και live. Θα πάμε. Λοιπόν, θα πάμε Τάσο, γιατί βλέπω 8.30 διάλειμμα ή να. Τι λες, πώς τη βλέπεις? Κοίταξε τώρα, μην κάψουμε θέματα. Έχουμε και Champions League. Champions League έχουμε αυτή τη στιγμή, να πω 1-0 η Juventus, η Young Boys, και 1-1 η Hoffenheim με το Manchester City. Με τη City. Είμαστε στο 33ο λεπτό. Αυτά τα δύο αποτελέσματα. Άρα να πάμε στο διάλειμμα και να πούμε με τα θεματάκια μας. Και εγώ έχω δύο θεματάκια του Άρη. Και εσύ, τι έγινε, 1-2? 2-0 η Juventus. 2-0 η Juventus. Βλέπω ο Νέντβετ, δεν είναι αυτός, ο Νέντβετ είναι κάτω. Νομίζω. Μα του Ιλτί. Ο Τιμπαλά είναι, ο Τιμπαλά είναι. Ο Τιμπαλά είναι. 2-0 η Γιουβέντους. Στο 33. Το σκότωσε το θηρίο η Γιουβέντους, μπράβο της. Λοιπόν, άρα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε λίγο τα μηνύματα μόνο τους φίλους. Σωστά, το ξέχασα. Αν θέλουν κάποιους θέμα να σχολιάσουμε. Κάντο εσύ. Έτσι. Για τους φίλους που θέλουν να επικοινωνήσουν μηνυματικά εδώ με το ράδιο Μαρμίτα. Πληκτρολογείτε FM, αφήνετε ένα κενό, γράψτε το σχόλιο σας, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, κάποιο θέμα που θέλετε να ζητήσουμε και στείλτε το στο 54-5-20-6. Διάλειμμα, θα πούμε 2-3 θεματάκια εδώ με τον Ζάχο και θα ανοίξουμε σήμερα και γραμμές από νωρίς. Νωρίζουμε, θα είναι χαλαρή λίγο η εκπομπή, υπάρχει και το Champions League. Εντάξει, όποιοι φίλοι θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε στο 2310-287-38 μετά το διάλειμμα και τα θεματάκια που θα πούμε, να τα πούμε εδώ παρέτσα με τον Ζάχο και μαζί. Πάμε. Επανήλθαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Βρισκόμαστε πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα εδώ του Λίμπερο. Να ξεκινήσω λίγο εγώ με δύο απλά θεματάκια. Και τώρα μου προέκυψε και ένα τρίτο που βέβαια ξέχασα χθες, αλλά χθες είχαμε και τα. Μπορείς να μου εξηγήσεις πριν ξεκινήσεις πώς γίνεται, άντε να μυρίζει το ποτήρι το γυάλινο, το πλαστικό. Το πλαστικό, δεν ξέρω. Δηλαδή μυρίζει γρήπη. Δεν ξέρω. Μυρίζει σαν να το έχεις πίνει με σφουγγάρι που το χρησιμοποίησαν ένας λόχος σε άσκηση με σκηνάκια. Ωραία. Στρατό. Θα σου απαντήσω τώρα, με πας από το ένα στο άλλο. Ναι. Επειδή τελευταία χρόνια έχω γίνει λίγο. Ήμουνα λίγο, έγινα πιο πολύ υποχόνδριος. Μόνο από φίλτρο πίνω, φίλε, νερό πλέον. Από σπίτι φίλτρο, έχουμε φίλτρο. Υποτίθεται. Ναι. Δεν ξέρω. Αυτό εδώ έξω που έχουμε είναι από φίλτρο, υποτίθεται. Όχι, αυτό που έχουμε εκτός έξω είναι. Κανείς και ρίχνει μια χλέπα να πούμε γιατί παίρνουμε χαμπάρι. Όχι, αυτό που έχουμε έξω είναι. Που έχει μέρος ο σταθμός είναι. Μεταλλικό είναι. Εφιαλωμένο. Δεν είναι φίλτρο. Εφιαλωμένο, είναι αφιαλωμένο. Τι είναι το εφιαλωμένο? Ναι, όχι. Το εφιαλωμένο δεν ξέρω τι είναι, φίλε. Ξέρω, το φίλτρο, φίλε, είναι κονσέρβα νερό, το ξέρεις. Τι είναι? Κονσέρβα νερό. Δηλαδή. Περνάει το νερό. Ναι. Φιλτράρει ό,τι να φιλτράρει. Ναι, κρατάει τα άσχημα. Κρατάει τα άσχημα. Εσύ, ναι. Τα άσχημα τι γίνεται? Εσύ, ναι, άμα το κρατάει το φίλτρο. Άμα το έχει 6 μήνες. Δηλαδή όχι, όλα, όχι. Ναι. Έχει, ναι, έχει, σου αυτή έχει δίκιο. Έχει διάρκεια ζωής. Το αλλάζει. Δεν το κρατάς πάντα. Δεν είναι για πάντα. Αυτό λίγο να σου πω τώρα. Τώρα ναι, πέσαμε και στην περίπτωση εσένα που είσαι υδραυλικό. Είναι και λίγο κοντά στο επάγγελμά μου. Όχι, κοντά είναι στο επάγγελμά σου. Άνοιξε τη βρύση σου. Άστι να τρέξει 20 δευτερόλεπτα. Και βάλε την κατσαρόλα σου, βάλε το ποτηράκι, το νερό σου, πλην τα ραγανικά σου, άφοβα. Η Θεσσαλονίκη έχει. Είναι η δεύτερη πόλη στην Ελλάδα μετά την Καλαμάτα που έχει το καλύτερο νερό. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχουμε καλό νερό. Έστω το ένα στα χίλια ρεύμα να το κρατήσει και αυτό. Για να μην παρεξηγηθώ. Άλλος είναι ο καθοριστικός παράγοντας σε πολλές των περιπτώσεων
που παίζει ρόλο στην ποιότητα του νερού. Οι εγκαταστάσεις, οι σωληνώσεις από το υλικό που είναι. Οι σωληνώσεις. Τι έχει, ρε παιδί. Δηλαδή, ξεκινήσαμε σήμερα με λαμπύρι, τώρα πήγαμε στην Ελλάδα. Εντάξει, ρε φίλε, ναι, γιατί πολλοί κόσμοι δεν ξέρει. Δεν γνωρίζει. Λοιπόν, δύο θεματάκια τσακ τσουκ και ένα λίγο που το είδα πραγματικά. Ήθελα από την Παρασκευή το προανήγγυλα. Τώρα είδα μία εδώ στα Οφίτσια, είδα ένα post το οποίο παρεξήγησε και όλα σε αυτά που είπαμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα βέβαια. Θα τουλάχιστον εγώ από την πλευρά μου και ο Τάσος θα εξηγήσει αυτά που θέλει να πει, πιστεύω. Λοιπόν, πρώτα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Άρης τελικά θα έχει κόσμο στο παιχνίδι του Σαββάτου 6 και 4 με τον Πανιόνιο. Ήταν χθες, υπήρχε μια απαγόρευση. Εδώ βέβαια παρότι. Επιτρέπεται μεμονωμένη να πούμε. Μεμονωμένη. Να μην νομίζουν κάποιοι ότι μπορεί να πάνε οργανωμένοι. Όχι, 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 όχι. Το ίδιο πράγμα είναι σχεδόν όμως. Σχεδόν. Σχεδόν. Ναι. Ναι, δηλαδή Άξε. Αυτό τι θα πει. Δηλαδή, αν έχω ένα λεωφορείο που δεν έχει διακριτικά, ας πούμε, τι θα πει. Και παίζουμε το με τις λέξεις. Ναι, παίζουμε. Και το παρκάρουνε 2 χιλιόμετρα από το γήπεδο. Τι θα γίνει. Παίζουμε δηλαδή. Με τις λέξεις, ναι. Λέω εγώ. Ναι, εντάξει, πιστεύω. Τι να από πω τη τώρα. Στιγμή που δίνεται το OK, μπορείς να πας στο πεταλάκι. Εγώ άλλο θέλω να πω. Ναι. Μια που έπαιξε εσύ που δεν το θυμάμαι. Εγώ μπορεί να το θυμάσαι εσύ. Γιατί εμένα παίζει ρόλο. Μπορεί να έχει κόσμο ο Άρης. Θα εξηγήσω. Η αστυνομία είπε όχι στον ΠΑΟΚ. Και στον Ολυμπιακό, για να μην νομίζεις. Ναι. Η αστυνομία είχε πει και αυτή, όχι στην αρχή, γιατί παίζει ρόλο. Γιατί αν είπε στον ΠΑΟ και στον Ολυμπιακό, ναι, π.χ. Ναι. Άρα το ότι πάω μένα δεν μου λέει τίποτα. Η αστυνομία νομίζω πάντα όχι, λέει. Ναι. Σε ρωτάω και εσένα. Πέρα είναι, δεν είναι, το θυμάμαι, είναι, δέχομαι. Είναι απόφαση του υφυπουργού. Ναι, καταλαβαίνεις γιατί το λέω. Ναι. Γιατί αστυνομία. Ναι. Γιατί να σου πω κάτι. Πάλι με το συγγνώμη, αλλά του ΠΑΟΚ έρχονται στο μυαλό μου, ναι. Ας πούμε. Θυμάμαι πέρσι στο Γιάννενα ΠΑΟΚ που η αστυνομία. Α, έφυγε κιόλας για να μην προκαλέσει, λέει, τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που ήταν υπεράριθμοι, να μην τους προκαλέσει. Αυτοί σπάσαν τις πόρτες, μπήκαν μέσα τέλος πάντων με εισιτήρια και χωρίς δεν με πες. Και φέτος ήταν μπλόκα 5 χιλιόμετρα έξω από τα Γιάννενα και ψάχναν τα αμάξια με πινακίδες σε Θεσσαλονίκη σαν είχαν κασκόλ του Άρη. Η ίδια αστυνομία. Η ίδια αστυνομία, ναι, κατάλαβες, αυτό μου κάνει. Λίγο. Τουλάχιστον θυμάμαι 2 χρόνια, ναι, που η αστυνομία. Τους οπαδούς του ΠΑΟΚ τους απαγόρευσε και τους σταματούσε πολλά χιλιόμετρα. Ναι, δεν λέω όχι. Λέω, δεν κατάλαβα. Δεν το λέω αυτό κατά, ναι, του ΠΑΟΚ. Λέω ότι η ίδια αστυνομία άλλα λέει για άλλη ομάδα και άλλα λέει για άλλα. Γι' αυτό σε ρώτησα. Ναι. Πριν 2 εβδομάδες έπαιξες ή 3 με τον Πανιόνιο. Ναι. Δεν θυμάμαι. Γι' αυτό σε ρωτάω. Πιστεύω είχα αυτό που με είπες. Έχω καλές σχέσεις με τον Πανιόνιο. Όχι, με τον Πανιόνιο μπορεί να είσαι ό,τι θέλει. Ναι. Η αστυνομία τι είπε τότε. Ναι. Είπε ναι ή όχι. Τη στιγμή που είπε ο υφυπουργός. Επιτρέπεται. Ωραία. Η μεμονωμένη μετακίνηση. Ωραία. Τελείωσε η μπουγάδα. Δεύτερο, επιγραμματικά. Πόσοι θα είστε? Πόσα εισιτήρια έχουμε, πόσα χωράει εκεί. Πόσοι θα είστε? Πόσο χωράει εκεί, 1500? Ναι. Πιστεύω και λίγα θα είναι. Mm. Έτσι λόγω. Mm. Μπορώ να κάνω και λάθος. Είναι και Σάββατο 6 και 4, καλή μέρα νομίζω για εκδρομούλα. Mm. Εντάξει, έχει ο Άρης κόσμο αρκετό κάτω και στην Νότια Ελλάδα. Ναι. Πιστεύω θα το γεμίσει τα 1500. Τώρα, αν μπορεί να είναι και παραπάνω, δεν το ξέρω αυτό. Okay. Λοιπόν, θα το δούμε κιόλας. Ναι, okay. Θα φανεί αυτό. Mm. Λοιπόν, πάω στο δεύτερο. Το δεύτερο λέγεται Ματέο Γκαρσία. Ένας παίκτης ο οποίος έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του. Είναι δανεικός από τη Λας Πάλμας. Τώρα θα μου πεις, καλά, ρε Ζάχο. Εσύ δηλαδή αυτά τα σκέφτεσαι, είσαι τόσο έξυπνος και είναι βλάκες οι του Άρη επιτελείς ή αυτοί που ξέρω εγώ έχουν τις τύχες της ομάδας στα χέρια. Όχι βέβαια, αλλά πρέπει να το πω. Πιστεύω. Ότι εδώ και καιρό πρέπει να έχουν ήδη ξεκινήσει οι επαφές του Άρη ούτως ώστε να αποκτήσει τα δικαιώματα του παίκτη. Τα ποσά που διαβάζω είναι μεν μεγάλα, αλλά είναι δηλαδή μπορεί να τα κάνει, μπορεί ο Άρης να τα δώσει αυτά τα ποσά. Και μιλάμε για ένα παίκτη 21 στα 22 που η μεταπολιτική του αξία πιστεύω θα είναι δεκαπλάσια. Να, εντάξει, να μην πω δεκαπλάσια, τριπλάσια, πενταπλάσια τουλάχιστον. Πιστεύω πολύ σε αυτόν τον παίκτη, το είπα από την αρχή. Και φαίνεται ότι ο παίκτης μας δικαιώνει. Διότι στην Ελλάδα υπάρχουν και άλλες ομάδες με μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια του Άρη και πιθανόν να κινηθούν, αν δεν έχουν κινηθεί και αυτοί ήδη, για αυτόν τον παίκτη. Γιατί ο παίκτης κάνει μπαμ από την αρχή. Ποια είναι η ρήτρα του? Ένα 400 είναι. Όχι, όχι. Η ρήτρα του λέει είναι από. Δεν υπάρχει ρήτρα. Η ομάδα ζητάει από 500, λέει μπορεί να φτάσει μέχρι ένα 400. Έτσι διαβάζω. Ναι. Ναι. Καλά, και όταν υπάρχει δεν τα δίνεις μπράφα αυτά τα λεφτά. Αυτό σημαίνει όταν έχει μία τόσο μικρή ρήτρα, για, ναι, αφού είναι τόσο καλός ο ποδοσφαιριστής, ναι, ότι δεν έχουν αξιολογήσει σωστά τον ποδοσφαιριστή. Αυτό είναι σίγουρο. Γιατί αν έχει γίνει σωστή αξιολόγηση και αν πραγματικά αυτός ο ποδοσφαιριστής, ναι, βγει καραντί, βγει λίρα 100 και τον αξιοποιήσει οικονομικά
ο ναι. Άρης. Γιατί... θα έπρεπε να έχει μπει μια ρήτρα από αυτούς που φέραν τον παίκτη ναι. και τον εκτίμησαν. Δανεικός είναι στον Άρη. Ναι. Είναι δανεικός. Με όποιον αγοράς υπάρχει. Γι' αυτό λέμε. Γι' αυτό λέμε είναι. Μπράβο. Πού ανοίξει ποια ομάδα. Είναι 80% έχει η Λας Πάλμας στα δικαιώματά του και 20% η ομάδα του στην Αργεντινή. Η ρήτρα ποιος τη βγάζει, η ομάδα που ανήκει. Νομίζω ότι σε συνεννόηση γίνεται αυτό. Δεν, είμαι, εγώ, δεν είμαι και μάνατζερ, Ρετάσο. Πάντως για να το δώσει η Λας Πάλμας δεν το χρειαζόταν. Ναι, αυτό ξέρεις τι. Πώς έδωσε ωραία συζήτηση. Ο Πάουκ το Μιστακίδη. Αυτή είναι ωραία συζήτηση. Δεν σημαίνει ότι τον άφησε επειδή είναι. Δηλαδή ο Μάτος. Τον κάτσε. Το Μάτος από πού τον πήρε ο Πάουκ. Από πού τον πήρε. Δεν θυμάσαι. Ποια ομάδα. Κάποια ομάδα τον άφησε. Ναι, και ελεύθερο νομίζω τον πήρε, έτσι. Αν θυμάμαι καλά, δεν έδωσε λεφτά στην ομάδα. Αυτό τι σημαίνει ότι ο Μάτος είναι καλός παίκτης. Επειδή τον άφησε μια ομάδα. Δεν είναι έτσι. Όχι, άλλο να τον κάνεις μεταγραφή και άλλο να τον έχεις δανεικό. Ναι, έτσι. Αυτή τη στιγμή είναι δανεικός. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή ένας δανεικός ποδοσφαιριστής σου βγαίνει ο καλύτερός σου τώρα. Ένας από τους δύο καλύτερους. Στα επόμενα πέντε μάτς, ναι. Αν έχει σταθερή απόδοση το παλικάρι αυτό, γιατί ναι. φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ καλά ποδοσφαιρικά στοιχεία. Έως τώρα στα μάτς που τον θα κεντρήσει εννοείς και τον άλλο το ενδιαφέρον κι άλλο. Φυσικά. Ναι. Αν δεν το έχει κεντρήσει ήδη. Δηλαδή και τα επόμενα πέντε μάτς ποιά είναι. Πανιόνιος, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και μετά και... δεν θυμάμαι. Το δέκατο. Ατρόμητος νομίζω. Όχι. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Ατρόμητο νομίζω. Μπορεί να είναι Παναθηναϊκός. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Και εγώ δεν θυμάμαι. Μετά το ΠΑΟΚ Άρης παίζει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ναι. Μετά τον έχει δίκιο. Μετά τον Ολυμπιακό Ένα και μετά είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Χαϊλάου. Μετά τα επόμενα πέντε μάτς. Αν. Και έξι βάλε, δεν είναι. Αν. Ναι, σου λέω εγώ τώρα. Και τη μάτσου λέω. Ναι. Φαίνεται ο παίκτης, Στάσο. Δεν είναι. Μάτσου λέω. Δεν είναι. Με ΠΑΟΚ. Μέσα στο Χαϊλάου. Με ΑΕΚ. Εκτός. Νομίζω εκτός πας και με Ολυμπιακό εντός. Για μένα ειδικά σε αυτά τα μάτια. Όχι. Είναι Πανιόνιος εκτός. ΠΑΟΚ εντός. ΑΕΚ εκτός. Ολυμπιακός εδώ. Ναι. Ειδικά σε αυτά τα μάτια πιστεύω και ειδικά στα εκτός θα δείξει πιο πολύ γιατί θα βρει και περισσότερους χώρους. Τέλος πάντων. Εγώ μακάρι που λέω ο λόγος σε αυτά τα μάτια να μην είναι καλός και να μην κεντρήσει το ενδιαφέρον γιατί πιστεύω ότι πρόκειται για μεγάλο ποδοσφαίρι. Ενημερώνει. Ναι, ότι. Είναι καλός σχεδιασμός για τη θύρα στον Πανιόνιο, λέει. Ναι. Η αστυνομία φέτος είπε ναι. Για τον ΠΑΟΚ, λέει. Για τον ΠΑΟΚ, αλλά μετά από αυτό που έγινε με τη φωτοβολίδα, ναι. άλλαξε άρδη το σκεπτικό της. Mm-hmm. Δηλαδή θα έλεγε ναι, αλλά το ξανασκέφτεται τώρα μετά τη φωτοβολίδα που έγινε. Κάτσε. Μετά το ΠΑΟΚ έπαιξε ο Ολυμπιακός. Γιατί δεν είπε όχι στον Ολυμπιακό η αστυνομία. Δεν ξέρω. Δεν μεσολαβεί το ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν είπε όχι. Ρώτα το φίλο. Είπε η αστυνομία όχι στον Ολυμπιακό. Ο φίλος μας έστειλε το μήνυμα. Ας να μας απαντήσει. Και πέρσι λέει πριν το Αγρίνιο. Ναι. Σταματούσαν σε πάρα πολλά μπλόκα στο Αγρίνιο που έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Πριν τη Λαμία. Το ίδιο και στα Γιάννενα. Πήγαμε λέει με την άδεια αστυνομίας. Να το πω το φίλο, άκουσα. Στο παρελθόν. Πόσο λένε, πες το όνομα μόνο για να μην το λέω. Ο Γιάννης. Γιάννη, παρότι είμαι αντιπάοξης, αυτό δεν το είπα κατά του ΠΑΟΚ. Ενώ ότι η αστυνομία των Ιωαννίνων, η ίδια αστυνομία, εγώ δεν ήταν μορφή για τον ΠΑΟΚ αυτό, πριν πέντε μήνες έγραψε μάλιστα, άμα θες το ψάχνω και το ποστάρω, έγραψε σαν απολογία, σαν αλλοθήτης, ότι για να μην γίνουν φασαρίες στην πόλη των Ιωαννίνων. Αφήσαμε, φύγαμε από το γήπεδο, έτσι έγραψε, για να μπουν λέει οπαδοί του ΠΑΟΚ. Και φέτος η ίδια αστυνομία 5 χιλιόμετρα έξω από τα Γιάννενα έψαχνε τα αμάξια. Λες και είμαστε στη Χούντα. Τι πράγμα ήταν αυτό, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή στη χώρα μου δεν μπορώ να μετακινηθώ. Εγώ νομίζω ότι. Δεν νομίζω να διαφωνείς αυτό το πράγμα. Διαφωνώ και θέλω ίση μεταχείριση. Έτσι. Είσαι σε υποχρεώσεις και ίσα δικαιώματα. Σωστότατος. Για όλες τις ομάδες. Σωστότατος. Δεν μπορείς να κάνεις διακρίσεις. Δεν είναι σχέση αυτό, Άρη και ΠΑΟΚ. Δεν μπορείς να κάνεις διακρίσεις όταν όλες οι ομάδες ανήκουν στη Λίγκα. Ανήκουν στη Super League. Εντάξει, ό,τι ισχύει για τον Ολυμπιακό θα ισχύει και για τη Λαμία. Και τελευταία ομάδα. Ό,τι ισχύει για τον ΠΑΟΚ θα ισχύει για τον Άρη και ούτω καθεξής. Και στο λέει ένας, και επαναλαμβάνω, γιατί μερικοί ακούτε και με τις μασχάλες, συγγνώμη. Το λέει ένας που δεν πιστεύει ότι αν πάνε. Ναι. Ναι, παλιά τα έκανε αυτό. Λέω, το λέω, σας το λέει ένας που δεν πιστεύει ότι αν πάνε 1500 Αριανοί ο Άρης θα κερδίσει και αν δεν πάει κανένας θα χάσει. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Μέσα στο γήπεδο, αν παίξει καλά ο Άρης, θα κερδίσει. Αν είναι και αν δεν είναι άτυχος, ρε παιδί μου. Δεν πιστεύω τόσο πολύ. Ο κόσμος παίζει ρόλο στα εντός έδρας, δίνει μία όθηση
στην απόδοση της ομάδας. Την κάνει 10% καλύτερο μέχρι εκεί. Δύσκολο, άμα ήταν έτσι. Δύσκολο απόγευμα θα έχεις μέσα στη Νέα Ζηλανδία. Άλλο αυτό. Εγώ λέω. Να σχολιάσουμε λίγο το μάτς. Πας για το μάτς, ναι, καθαρά, ναι, αγωνιστικά. Ναι. Για να δύσκολο, πω και το τελευταίο. Φυσικά δύσκολο. Γιατί από, είπε κάτι ότι είναι εύκολο. Ο Πανιώνιος δεν είναι ο περσινός Πανιώνιος. Σίγουρα. Πάβει, πιο κάτω εννοείς ότι είναι. Κάτω είναι. Ναι, δεν πάβει να είναι μια πάρα πολύ καλή και οργανωμένη ομάδα η οποία, βγάζει, η οποία βγάζει ταλέντα από τα φυτώρια της. Αυτό το κάνει αριστερά, δεξιά. Και νομίζω δεν είναι μόνο αυτό, Τάσο, που σώρησε διακόπτω. Μπορεί, έχει καταφέρει, δεν ξέρω πώς. Κάποιους καλούς παίκτες, όχι τόσο καλούς αλλά καλούς, να τους μοσχοπουλάει. Ναι, βέβαια. Εντάξει. Βέβαια. Και Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Δεν ΠΑΟΚ δεν θυμάμαι. Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό. Τα προηγούμενα πενταετία, εξαετία μιλάω, έτσι. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι στον ΠΑΟΚ αν πούλησε. Πούλησε και στον ΠΑΟΚ. Χατζησαΐα δεν τον πούλησε. Στον Πανιόνιο δεν ήταν. Ναι, ναι. Για πες, δεν ξέρω πώς. Δεν θυμάμαι το ποσό, βέβαια. Δεν πάβει να είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα η οποία μέσα στην έδρα της πουλάει φυσικά. Πάρα πολύ ακριβά το τομάρι. Φυσικά, φυσικά. Και νομίζω δεν ότι είναι, είναι εύκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση νίκη για τον Άρη. Φυσικά θα είναι όσο δύσκολη. Δύσκολη θα είναι και για τον Πανιόνιο. Μα γι' αυτό είπα χθες. Δηλαδή είναι κάπου ισορροπημένα τα πράγματα. Φυσικά, γι' αυτό είπα χθες. Αν κερδίσει ο Άρης εκεί, δείχνει ότι έστω και δεν ξέρω να μην το βάλω με τις 100, μπορεί και κάτι παραπάνω από την πέμπτη θέση. Αν κερδίσει εκεί. Πρόσεξε τι γίνεται τώρα. Τι γίνεται. Αν πάρει το διπλό εκεί πέρα μέσα. Ναι. Επόμενη αγωνιστική είναι Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Εγώ λογικά κερδίζω τον Απόλλων Σμύρνης. Είναι ντέρμπι κορυφής. Μέσα στην Τούμπα. Ντέρμπι κορυφής. Είναι ντέρμπι κορυφής. Φυσικά είναι ντέρμπι κορυφής. 16-15. Ναι. Και οι άλλοι, άμα φέρουν χ, θα είναι πρώτος με δεύτερο. Οι άλλοι χ, είναι πρώτος με δεύτερο. Σκέψου τι έγινε, να γίνει. Και σε κερδίζω και είμαι μόνος πρώτος, δηλαδή. Ναι. Ο Παπατρέγιας. Αν κερδίσει, είσαι μόνος πρώτος όπως το λες. Αν κερδίσει, μεγαλώνει η διαφορά. Άμα κερδίσει, περάσει και από το Χαρλάο, ρε φίλε, τι να πω. Αν περάσει και από το Χαρλάο, είσαι 60% πρωταθλητής. 50 τουλάχιστον σίγουρα. Είναι ματς το οποίο μπορεί να συμβούν και τα τρία. Τριπλέ, Άρης ΠΑΟΚ, ντέρμπι. Είναι τρία αποτελέσματα. Έτσι, δηλαδή, για το Άρης ΠΑΟΚ, λες. Ναι, για το Άρης ΠΑΟΚ. Φυσικά, δηλαδή, ντέρμπι, δεν μπορεί κανένας, πιστεύω, Αριανός να αμφισβητήσει ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη δύναμη και την ποιότητα του ποδοσφαιριστών για να περάσει νικηφόρα μέσα από το Κλειάδης Βικελίδης. Αλλά πιστεύουμε και στην ομάδα μας εμείς. Αλλά και την άλλη να πούμε αυτό που ισχύει, ότι ο Άρης δέχεται πάρα πολύ δύσκολα γκολ. Ένα γκολ έχει φάει ολοκληρό, νομίζω. Ένα αυτογκολ. Έτσι. Μέσα στο Χαριλάου είναι και το γόητρο, είναι και το μάτι του πρωταθλήματος. Δηλαδή θα γίνει ένα ντέρμπι. Δεν το σκέφτηκα πραγματικά. Ένα ντέρμπι, το καλύτερο ντέρμπι, αν θα γίνει αυτό και να μην γίνει αυτό. Δεν το σκέφτηκα αυτό. Ναι, πραγματικά δεν το σκέφτηκα. Θα γίνει το καλύτερο ντέρμπι της τελευταίας πενταετίας. Ένα ήταν. Αυτό, ναι, μπράβο. Τρέγια, την έριξε την. Λοιπόν, το φίλο, ναι. Ας ακούσουμε το φίλο. Έχω ένα ακόμη θεματάκι και σήμερα με πάω. Καλά, εντάξει, σας βάζουμε και τον κόσμο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, καλησπέρα. Χαιρετήσω τον Αριανό, τον Ζάχο, τον Μόρτη. Ναι. Να σε καλά, φίλε. Το όνομά σου, αν θέλεις. Πάνος. Έλα, Πάνο. Ζάχο, ήθελα να σε τηλεφωνήσω πολύ καιρό, αλλά δεν έτυχε. Εντάξει, να σε καλά. Και από το σταθμό μας που ήσουνα. Ναι, στο γέλο. Είσαι παλικάρι, ωραίο, πρώτος. Να σε καλά. Κύριος, μετρά. Να σε καλά, και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Φίλε, και δίπλα μου ομορφαίνει ακόμα περισσότερο. Έχεις και καλό φίλο, τον Μπουγάτσα. Ο Νίκος, εντάξει, αδέλφος από χρόνια. Παλικάρι. Το λέω την έκφρασή λοιπόν, του, αδελφέ μου. Ήθελα να σας δώσω μια ιδέα, ρε παιδιά. Αν είναι καλή, βέβαια, γιατί όχι. Καλή, δεν ξέρω. Για βάλτε, εάν ναι. Κερδίσουμε στον Πανιόνιο ναι. και μετά τους κερδίσουμε, θα τους κερδίσουμε. 3-4-0. Καλά, και 3-4-0. Και το 1-0 και το 2 δεν σου πει. Φίλε, τι είναι τα γκολ να πούμε, καρύδια. Βάζει ένα στοίχημα, ξέρω εγώ. Ο Τρέγιας να ντυθεί. Πώς το λένε. Λες πριν το Άρης ΠΑΟΚ να βάλουμε. Α, αυτό ναι, είναι καλή ιδέα. Ναι. Α, στο σπίτι τη Δευτέρα δηλαδή και να βγούμε φωτογραφία. Ναι, παράδειγμα. Αυτό είναι καλή ιδέα. Να ντυθεί πρωταγωνίστρια μιας ταινίας, παράδειγμα, δεν ξέρω, σκεφτείτε εσείς. Ναι. Εσύ να είσαι ο Βόγλης, ναι. που, να τον κυνηγά στην Τζιμισκή, να λες στάση Μίγδαλα. Και αυτός είναι εκείνος ντυμένος ξανθιάνος. Όχι, φίλε, το παράκανες. Να τον πω, να κερδίσει ο Άρης να φορέσει, θα κάνει εκπομπή με τη φανέλα του Άρη εδώ να πάθει ύχτερο, θα πάθει χτύπα ξύλο. Παράδειγμα, να το πω αυτό. Τι. Πρόταση, φίλε, εμένα το βίτσιο μου είναι να ντύνω με κουσκούνης. Θα δούμε στην πράξη, θα δούμε. Πάντως. Τι να ντύνεις, θα ξύλο στο κεφάλι μου. Ως τώρα, Ζάχο, ναι. δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Για πες. Δεν ξέρω από πού προήλθε το θέμα του Ματέο Γκαρσία. Mm-hmm. Αλλά όσο κοντεύει το ντέρμπι του ΠΑΟΚ, ναι. όλα θα προσπαθούν. Τυχαίο είναι. Δεν προσπαθούν να υπάρξει μια αναταραχή.
Όχι, εγώ να σου πω κάτι. Δεν διάβασα κάτι. Εγώ από τη δεύτερη αγωνιστική έγραψα και στο Facebook για αυτό το παίκτη. Δεν είναι ένα ταραχή ρε τρέλια. Ποιο ρε φίλε. Γιατί τώρα θα αρχίσουν να λένε να μείνει, να φύγει. Πόσα είναι, δώσ' τα πρόεδρε, μην τα δίνεις. Δεν θυμάστε τα παλιά όχι, σας. Όχι, 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 όχι. Με εγώ, τον Κόκε, τον Κάλβο κτλ. Εγώ όταν, λέω, έπαιξα, όταν έπαιξα τα διπλά μάτς ναι. Στο τελευταίο προκριματικό με την Μπενφίκα για να έχω είσοδο στο μήνο του Champions League. Ναι. Ακουγόταν τα σενάρια για Πρίγιοβιτς. Με αυτό στην πλάτη έπαιξα. Α, είδες. Αποσταθεροποιούν την ομάδα, δεν αποσταθεροποιούν. Δεν δημιουργούν ένα πρόβλημα. Κοίταξε λίγο. Όταν μέσα στην ομάδα υπάρχει η ανάλογη ενημέρωση προς τον ποδοσφαιριστή και ο εφησυχασμός δεν απασχολεί κανένα. Δηλαδή, αν πάει τώρα κάποιος μέσα από τον Άρη και τον πει: έλα εδώ, εδώ εσύ είσαι Άρης, τέλος. Εδώ θα μείνεις, τέλος. Και άμα τα πας καλά, θα σε κάνουμε και συμβόλαιο να πούμε διπλό από αυτό που έχεις. Τελείωσε ο παίκτης. Κλείσαν τα αυτιά του, φίλε. Δεν ξέρω. Ο Ζάχος δεν ξέρω αν συμφωνεί με αυτό που λέω. Θυμάσαι Ζάχο τα παλιά. Ναι, αλλά τα παλιά τα θυμάμαι. Για τη συγκεκριμένη στιγμή δεν τίθεται όμως τέτοιο θέμα, γιατί δεν έχει προκύψει. Εγώ λέω, εγώ σαν ένας φίλαθος όπως και εσύ, όπως και όλοι οι άλλοι, λέω τη διοίκηση που πιστεύω ότι το κάνει ήδη αυτό, να σπεύσει να πάει να κλείσει τον παίχτη. Όσο είναι νωρίς ακόμη. Και πιστεύω το ταξίδι του Διαμαντόπουλου στην Αργεντινή, γιατί πήγε. Είχε και αυτό και του Γκαρσία μέσα. Γιατί το 20% το έχει και η ομάδα του. Δεν θυμάμαι το όνομα. Να ρωτήσω λίγο κάτι και τους δυο σας. Δεν είναι λίγο ρίσκο στις 5 πρώτες αγωνιστικές να έχεις ασφαλή συμπεράσματα και να κάνεις μια τέτοια βιαστική κίνηση? Για μένα, για αυτό τον παίκτη δεν είναι ρίσκο. Για την άποψή σου. Ναι, όμως ρε παιδιά, ρε Σάχο, αν θέλει τόσα πολλά λεφτά, 1,5 εκατομμύριο φέτος εμείς, το μισό μας, το budget μας είναι 3, έτσι δεν λένε? Θα δώσουμε δηλαδή για τον χρόνο. Όχι, δεν είπα αυτό, φίλε. Δεν είπα αυτό. Καταρχήν δεν ξέρουμε. Γράφουν ένα ποσό από 500.000 ως ένα 400. Δεν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Δεν ξέρουμε το ποσό. Ωραία, άμα είναι, ρε φίλε, να ζητηθεί, λέμε, 1 εκατομμύριο στη μέση να βάλουμε. 1 εκατομμύριο και να μην μπορούμε να δώσουμε 1 εκατομμύριο για ένα παίκτη που δεν τα δίνει και μπραφ. Το 1 εκατομμύριο, πάρτα. Λοιπόν, τότε, ρε φίλε, τι θέλουμε δηλαδή? Πώς θα διεκδικήσει αυτή η ομάδα? Συγγνώμη. Λέμε ότι ο Άρης πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσει να διεκδικεί τίτλους. Πώς θα διεκδικήσει, με παίξει των 100.000 και των 200.000? Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Απλά να δίνει και λεφτά που τα μπορεί να τα αποκριθεί. Μα αυτό σου λέω, τον μπαίνει σε αυτό να παίζει 2 χρόνια προσφέρει και από 1 εκατομμύριο τον πουλάς 5. Έτσι γίνονται. Μακάρι. Έτσι γίνονται. Σου προσφέρει και 2 χρόνια, 3. Έχει δώσει και στην ομάδα κάποια πράγματα εφόσον είναι καλός παίκτης και τον πουλάς. Δεν τον κρατάς. Καμία ομάδα δεν κρατάς. Στο πικάρισμά του τον δίνεις. Έτσι κάνει η Ρεάλ, έτσι κάνει η Μπάγκερ, έτσι κάνει η Μάντσεστερ. Δεν κάνει ο Άρης. Ναι, όμως παλιότερα πουλήσαμε κανέναν Ενεζάκο. Λάθος μας. Εσύ εφόσον. Και εγώ πρόσεξα και εγώ, έλεγα τώρα αυτό που είπες. Μα και εγώ, όχι να μην φύγει ο Κόκε. Έλεγε ο Νέτο στην πενταετία του πότε ήταν. Αν δεν με θέλετε, δίπλα είναι ο ΠΑΟΚ. Στο καλό σου, πας στον ΠΑΟΚ. Μπράβο. Δεν το έχει. Να πέσει. Όπως λέμε για τις διοικήσεις να μην επαναλαμβάνουν τα λάθη και εμείς πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Και εκεί κάναμε λάθη και εμείς. Όχι, δεν θα φύγει ο Κόκε. Στο καλό να πας. Τον παίχτη τον καλό. Σας άκουσα. Να σε καλά. Και ένα τελευταίο, μην τον αφήνει. Σου λέει πολλά και δεν απαντάς. Μην λες, τον παίρνεις ευγένεια. Πού το είδες αυτό το πράγμα? Η γνώμη σου. Μερικές φορές. Όχι, φίλε. Άμα επαναλαμβάνει κάθε μέρα το είδε, δεν μπορώ να το λέω συνέχεια. Θα βάλω μια κασέτα να παίζει συνέχεια. Τι να τον κάνω, ας πούμε. Που λέει για τον Καρυπίδη. Τι να κάνουμε. Να σε καλά. Λοιπόν. Με βρήκες καλές μου σήμερα και δεν απάντησα εσένα, φίλε. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα όπως και ο Τάσος απαντάει όλα που λέω, έτσι και εγώ απαντάω όλα του Τάσου. Γι' αυτό υπάρχει εδώ πέρα να υπάρχει αυτή η καλώς εννοούμενη κόντρα και ο ένας να κοντράρει τον άλλον. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που λες. Όπου υπάρχει απάντηση θα απαντάω και όπου ο Τάσος θεωρεί ότι υπάρχει απάντηση, απαντάει ο Τάσος. Έτσι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είπα για το. Δεν έχουμε. Έχουμε γραμμή, Βασίλη. Ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσω. Έχουμε. Ναι, έχουμε. Α, ωραία, νόμιζα όχι. Εντάξει. Πάμε στην γραμμή φυσικά, προηγείται. Καλησπέρα. Χαιρετώ το δίδυμο το δυνατό. Το δυνατό. Καλώς το παλικάρι. Νάτος. Καλησπέρα σας. Βασικά, respect στο κύριο Τρέγια, ο οποίος απάντησε παντελονάτα και είπε ότι ισχύει σε μένα, θα ισχύει και στους άλλους. Μα δεν μπορεί να πει κάτι διαφορετικό, αυτό είναι το σωστό. Όχι, όχι, το σωστό. Κοίταξε, αν θέλουμε να πάμε μπροστά, θα πρέπει να λέμε την αλήθεια και τα σωστά. Εντάξει, σωστό είναι το σωστό. Είπε τι να πει, για άλλα θα ισχύει για τον ΠΑΟ και άλλα να ισχύει για τον Άρη. Δεν μπορεί να το πει αυτό. Είναι σωστό. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι έχω κάνει. Έχω δώσει αλματώδη σημάδια βελτίωση. Έτσι, μπράβο. Όλοι μα αρχίζουμε να δίνουμε.
Και μακάρι να... και αυτό που είπατε προηγουμένως για το ντέρμπι, ναι, Άρης ΠΑΟΚ, για την ακροματικότητα, εγώ πιστεύω, αν συνεχίσουμε έτσι, και θέλω να συνεχίσουμε έτσι, η Θεσσαλονίκη να πάρει μπροστά τα ηνία και να πάει το Άρης ΠΑΟΚ 90% τηλεθέαση. Και ας αφήσουμε τους Αθηναίους να ασχολούνται εκεί με το Καλαφάσφαιρα. Όπως είχαν αυτοί, ναι, παλιά, ας πούμε, μας είχαν εμείς η Καλαφάσφαιρα και αυτοί το ποδόσφαιρο. Ασχοληθείτε εκεί με την Καλαφάσφαιρα και αφήστε μας εδώ έτσι να ακούσουμε. Εγώ βέβαια αυτό ηγεσία... Για να μάθετε πώς θα κερδίσει αυτό το άθλημα. Ωραία. Γιατί εμείς εγώ πιστεύω ότι θα δώσουμε τα φώτα μας. Ναι, ηγεσία. Εμένα βέβαια, σαν Αριανό, δεν με ενδιαφέρει. Αυτά λίγο δεν με πολύ αρέσουν. Σαν, έτσι, σαν λογότυπα είναι καλά. Εγώ κουστάρω... Ναι, άκουσε. Να πω κι εγώ, είπε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό το καλό τη πόλη και το εμένα ενδιαφέρει το καλό τη ομάδα. Δεν λέω σου μιλάω για, ναι, καλό πόλη. Το... Και ο Τάσο να ενδιαφέρει το καλό τη δική του ομάδα. Και ο Ηρακλειδέα να ενδιαφέρει το καλό τη δική του ομάδα. Αυτά λίγο εγώ, αυτά τα λογότυπα. Ο ένα τραβάει τον άλλον, δεν τα πιστεύω. Κοίταξε, φίλε, ο Άρης έλειπε πέντε χρόνια. Ο Άρης έλειπε πέντε χρόνια από τέσσερα χρόνια. Και άλλα δύο, ναι, βολόδερνε. Είδε τον Πάουκ να μην πρωταγωνιστεί επειδή ο Άρης είναι αδύνατο. Τι είναι αυτό. Ο ένα τραβάει τον άλλον. Τι? Κοίταξε, φίλε, αν ήταν ο Άρης, ναι, εγώ πιστεύω θα κατάφερνε περισσότερα. Τι θα έκανε περισσότερα? Αλλά να ήταν, πρόσεξε, να είναι ο Άρης, υγιής Άρης. Άμα ήταν ο Άρης υγιής, μπορεί να μην είχε και δύο κύπελα και να είχε ένα και κανένα. Να τον είχε αποκλείσει και κάποια φορά. Τι λέει? Αυτό που έγινε πέρυσι, ναι, αν ήταν σωστός, αν ήταν υγιής Άρης, ναι, μπορεί και να μην γινόταν αυτό που έγινε πέρυσι. Τι να γινόταν? Κατάλαβες? Δηλαδή. Όχι. Δεν το κατάλαβα. Δεν θα γινόταν, φίλε. Δεν θα γινόταν. Μπορεί και να μην γινόταν. Μπορεί να μην είχε δικαίωμα ο Ολυμπιακός να κάνει αυτά που έκανε. Ή η ΑΕΚ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι η φετινή χρονιά είναι η απαρχή εξελίξεων. Αυτό που γίνεται με την ξένη διαιτησία, πλέον, έτσι, παίξε μπάλα, φίλε. Έτσι, αυτό σωστό. Παίξε μπάλα, άρχισε τώρα, είμαι καλή. Παίξε μπάλα, άμα παίξε. Και ξένοι διαιτητές όλα τα μάτσα. Ναι, ρε φίλε, απίστευτο. Δηλαδή πλέον έχεις δικαίωμα να ονειρεύεσαι, ρε φίλε. Δηλαδή, ρε φίλε, θα σου πει, λέω τώρα, η Λαμία παίζει, ξέρω εγώ, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος με μια άλλη ομάδα που κινδυνεύει και αυτή να παίξει. Να πέσει. Δεν θα θέλει ξένο διαιτητή. Μακάρι να θέλει. Εγώ λέω ότι θα θέλει. Μακάρι να θέλει. Φυσικά θα θέλει. Πλέον, τι είναι αυτό δηλαδή? Κατά των Ελλήνων διαιτητών. Δηλαδή, έτσι. Δεν είναι ότι το λέω. Μα δώσαν δικαιώματα, ρε φίλε. Τόσα χρόνια δεν κάναμε τίποτα. Λέω αυτόν. Και αυτό, ας πούμε, που έγινε προχτές με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι δεν θα είχε δικαίωμα ούτε στην τύχη. Αυτό που λένε, ας πούμε, α, εντάξει, είχα τύχη, ξέρω εγώ, δεν θα είχε. Δεν του κόβαν και την τύχη, ρε παιδί μου. Του κόβαν το δικαίωμα της τύχης. Κατάλαβε. Ναι, ρε, πολύ θέλει. Πολύ θέλει. Πολύ θέλει ένα φρούτ και τελειώσει. Νίκο, έχει τεράστια διαφορά να κερδίζει μια ομάδα από διαιτητική εύνοια και να κερδίζει μια ομάδα από ανθρώπινο λάθος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ανθρώπινο λάθος. Γιατί αυτό προχθές σου λες. Από λάθος ποδοσφαιριστή, εντάξει. Έχει τεράστια διαφορά. Εντάξει. Βέβαια, ρε φίλε. Δηλαδή, κάθεσαι και βλέπεις ποδόσφαιρο, ρε φίλε, μετά. Κατάλαβες. Να σου λέω πώς βλέπουμε τα παιχνίδια της Ευρώπης. Και δεν ασχολείσαι με διαιτησία, ρε παιδί μου. Δεν ασχολείσαι καν. Ασχολείσαι με τον παίχτη σου, με τον προπονητή σου. Γενικά το πώς παίζει, τι κάνει. Νίκο, θα σε παρακαλέσω να κάνεις ένα επίλογο. Έχω με άλλες δύο γραμμές. Κλείνω, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Είσαι ωραίος, να σε ακούμε. Έχουμε δύο στην αναμονή. Πάμε στον επόμενο. Πάμε. Καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα. Γεια σου, φιλέ. Ζάχο, Τάσο, καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα, φίλε. Με υγεία. Να πάει καλά. Τάσο. Ορίστε. Άρχισες να κάνεις πολλές τούμπες. Τι γίνεται, ρε φίλε, να πούμε. Φίλε, δεν είναι. Κοίταξε λίγο. Η εκπομπή, η δικιά μας εδώ με τον Ζάχο που κάνει. Τάσο, πρέπει... πολύ τούμπα να... κάνεις. Να... Πολύ τούμπα, η τούμπα. Σε φέρνει τούμπα. Θα με αφήσεις λίγο να ολοκληρώσω. Θέλεις λίγο. Πες. Η εκπομπή που κάνουμε. Λίγο όμως, γιατί και εγώ μιλάω στο τηλέφωνο, έτσι. Ναι, η εκπομπή που κάνουμε με τον Ζάχο εδώ πρέπει να έχει γκαζούρα. Έτσι. Πρέπει να έχει αντιπαράθεση. Γι' αυτό πήρα. Πρόσεξε λίγο, έτσι. Αλλά πρέπει να κρατιούνται και μερικές ισορροπίες. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλάμε και σοβαρά και να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Αυτό είναι. Άκουσε λίγο, ρε φίλε. Άκουσε λίγο, ρε φίλε. Αυτό δεν ολοκλήρωσε. Δεν ολοκλήρωσε. Αυτό λοιπόν είναι ο πραγματικός συνδυασμός και ο σκοπός της εκπομπής που κάνουμε εδώ με τον Ζάχο. Κάποια στιγμή να λέμε τα πράγματα με το όνομά του σοβαρά και κάποια άλλη στιγμή να κάνουμε καζουρίτσα όμορφα και ωραία, να κάνουμε μια όμορφη παρέα. Και θα ανέβουν και οι τόνοι κάποια φορά. Μην μου λες λοιπόν ότι κάνω κολοτούμπα. Τάσο, όσο πλησιάζεις στο Χαριλάου, σοβαρεύεσαι, βλέπω, ε. Σοβαρεύεσαι. Φιλαράκι, τι σοβαρεύεσαι. Αν εννοείς ότι σε φοβάμαι, προλίγο είπα ότι δεν φοβάμαι τίποτα.
Κοίταξε. Προλίγο είπα να πάτε στο Εσκομπάρ για να πάρει 600 ευρώ ο Μπουγάτσα να τα βάλει στοίχημα. Τάσο, το γύρισες όμως, είπες για διπλό στοίχημα. Για να το πατήσεις, φοβάσαι μην το χάσεις το πρώτο. Α, εδώ έχει ένα. Θεωρεί, κοίτα, θα σου πω. Θεωρεί ότι θα κερδίσει σίγουρα σε ντούμπα, οπότε σου λέει. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι χαμένο. Εγώ δεν το είπα αυτό. Κανένα κλαρινάο, ατσάκ, ναι. Να το πατήσουμε να πούμε. Κοίτα, σαν λογική. Πάντως θα σε επιθυμίσω κάτι, ότι στα τελευταία 35 μάτς για το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, άκουσ' το λίγο αυτό, άνοιξε τα αυτιά σου και άκουσ' το, έχει 34 νίκες, φίλε. Τάσο, μην γυρνάς στο παρελθόν. Τάσο, ποιο παρελθόν, ρε φίλε. Κάτι έλεγες για τεσσάρες. Τάσο, και τώρα τα γυρνάς. Αρχίζεις και τώρα λέει τέσσερα θα ρίξω. Ναι, φίλε, φοβάμαι, με έχει πιάσει τρέμουλο. Και τώρα λέει τέσσερα θα ρίξω, λέει. Αρχίζεις να σοβαρεύεις. Φοβάμαι, ρε φίλε, το έχω τρέμουλο. Αλλιώς μας τα έλεγες πριν ένα μήνα. Για τεσσάρες έλεγες. Και τώρα το λέει. Και τώρα το λέει. Εγώ σου λέω, φοβάμαι, έχω τρέμουλο. Τώρα δεν λέει. Το πήρε ο Νίκος τηλέφωνο και τον είπε για στοίχημα και το γύρισε ο Τάσος. Εντάξει, τι γύρισα, ρε φίλε. Τούπα, λέει. Εγώ τι είπα. Κοίταξε τώρα λίγο, φίλε, επειδή δεν μου αρέσουν τα ψέματα και δεν μου αρέσει. Βασίλη, χαμήλω το λίγο, φίλε. Εντάξει. Άκου λίγο, φίλε. Γιατί δεν μου αρέσουν τώρα οι μαλακίες στον αέρα να λες. Εντάξει. Ή θα λες τα πράγματα με το όνομά τους. Ή ξέρω εγώ, αυτός που σε έβαλε να τα πεις δεν είναι σωστός. Είπε ο Νίκος λοιπόν 300 ευρώ στο Χαρελάου για το Άρης ΠΑΟΚ. Και λέω εγώ 600 μαζί με τις Τούμπας. Ποιο είναι το παράλογο? Παράλογο δεν είναι αυτό που είπες. 300 στο Χαρελάου, αλλά Άρης ΠΑΟΚ και άλλα 300 ο άλλος, αφού θέλει... έχετε ομαδάρα και λέτε να πάρετε πρωτάθλημα και δεν φοβάστε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Όχι. Το δίκαιο. Αυτό δεν είναι το δίκαιο. Το δίκαιο είναι όπως εκτός αν το δίκαιο δύο. Το δικό σας. Ένα λεπτό. Αν το δίκαιο. Άσε με ρε Ζάχο να μιλήσω. Άσε με να μιλήσω. Μίλα ρε. Δεν σε διακόπτω. Εκτός αν το δίκαιο το δικό σας των Αριανών είναι να παίξουμε μόνο στο γήπεδο σας και να βάλετε στίγμα εκεί και σε τούπα να μην ισχύει. Σήκωσε τον κύριο τώρα. Έχει 3 δευτερόλεπτα να απαντήσει 5 και κλείσε. Εγώ είμαι η ομάδα σήμερα που παίζει στα Αστέρια. Δεν είμαι Αριανός. Συμφωνείς ή διαφωνείς αυτό που είπα? Τη γνώμη μου. Συμφωνείς ή διαφωνείς αυτό που είπα? Ναι, άλλο λέω, Αδραγάθη, άλλο λέω. Συμφωνείς ή διαφωνείς αυτό που είπα? Ωραία. Δεν συμφωνώ γιατί τα γύρισες, τα σωτούμπα έκανες. Καλό βράδυ, φίλε. Δεν συμφωνεί. Πριν πάμε. Ο Μπουγκάτσας δεν ήθελε διπλό. Μόνο σου Χαρλάου σου λέει. Δεν θέλει. Φοβάται στην Τούμπα, πώς να σου το πω. Δεν θέλει. Θέλει μόνο. Εσύ. Εφόσον δεν φοβάσαι ο Χαρλάου, βάλει μόνο ο Χαρλάου. Εσείς, εφόσον είστε πρωταθλητές και θα πάρετε το πρωτάθλημα που δεν θα πάρουμε, ρε πρωτάθλημα. Έτσι λέτε, ρε φίλε. Και ήρθαμε πάρουμε. Και γυρίσαμε. Θα το διεκδικήσουμε. Και ποιο ΠΑΟΚ και θα σας ξεσκίσουμε. Θα το διεκδικήσουμε. Και δεν πήραμε διπλό στην Τούμπα αφού το δικαιούμασταν. Μας κάνατε κουδούνια στην Τούμπα, γιατί δεν βάζει στην Τούμπα. Θα το διεκδικήσουμε. Στην Τούμπα γιατί δεν βάζει στοίχημα. Τον Μπουγκάτσα, τώρα που τα πάμε. Όχι τον Μπουγκάτσα και αυτό το. Αεξής. Αεξής Κρυφαλιανός. Όλοι είστε συνεταιράκια. Αυτό συνεταιράκια, που σας είπα. Αυτό που σας είπα χθες. Μπράβο, έλα φίλε. Με αποδείξει πλέον. Έλα φίλε. Έλα Μάγκες, καλησπέρα. Γεια σου και σένα. Να τους, καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ, εγώ είμαι ο Χρήστος. Γεια σου. Έλα Χρήστο. Και είμαι Ολυμπιακός. Ωραία, είχαμε αεξή Ολυμπιακό Αριανό και ένα Παοξή νομίζω. Ωραία, από όλα τα. Από όλο τον Παξέ. Λοιπόν, πριν πούμε τα δικά μας για τις ομάδες μας, ναι. Θέλω να μου δώσετε μια συμβουλή για Κουμάρη σε λίγο, γιατί είμαι ένα παρουσιαστικό. Ναι. Ναι. Έχω βγάλει μια διάδα και θέλω να πάω να την κοπανίσω. Καρφί διπλότη η Μπενφίκα. Ναι. Ναι. Και το Άγιαξ Μπάγερν πάνω από 3 κίτρινες και πάνω από 7 κόρνερ. Μαζί. Το δεύτερο είναι πολύ, πολύ τζογαδόρικο. Τις κάρτες πόσο δίνει, κάτσε ανάλογα το ποσοστό, πόσο δίνει το 3 κάρτες και 7 κόρνερ? 2.55. Λίγο, 2.57, λίγο είναι, λίγο είναι. Ειδικά οι κάρτες, τα κόρνερ πιστεύω θα τα φας, γιατί παίζω κι εγώ κορνεράκια καμιά φορά. Μην φανταστείτε τρελά ποσά, 1,5-2 ευρώ εκεί. Δεν παίζουμε πολλά εμείς. Δεν έχουμε και να παίξουμε. Αλλά... Να πούμε λίγο, μιας και μιλάμε για στοίχημα. Hoffenheim Manchester City 1-1 από το ημίχρονο. Καφενείο, ρε παιδιά. Juventus Young Boys 2-0 από το ημίχρονο. Ωραία, φίλε. Το καφενείο αυτό. Τι να σου πω. Την Μπενφίκα πιστεύω και σε δύο πλανήτες εκτός της γης το έχουν παίξει διπλό. Τι να σου πω τώρα. Τώρα θέλει ρίσκο. Θέλει και λίγο ρίσκο. Πόσο δίνει το διπλό της Μπενφίκα, φίλε? Πόσο το δίνει? Γιατί εδώ βλέπω στο. Δεν το έχει στο στοίχημα, έτσι. Το ξέχασα. Εγώ 2-10 το βρήκα. 1-90. Στον ΟΠΑΠ παίζει γι' αυτό, 1-90, έτσι. Μάλιστα. Αλλά η ΑΕΚ δεν είναι στον ΟΠΑΠ, τι λέω. Δεν παίζει.
1,90 έπεσε. Γιατί εγώ πριν έρθω 2,10 το είδα. Τέλος πάντων. Ωραία. Βασίλη, πώς γράμμες. Κοπάνα το. Εφόσον... Λοιπόν, πάμε και στα δικά μας για τις ομάδες μας τώρα. Λοιπόν, ένα λεπτάκι ακόμα. Ναι. Ο ένας ο δεν έχω πάρει τίποτα ποτέ. Τσακώνεται με τον άλλον τον δεν έχω πάρει τίποτα ποτέ. Mm-hmm. Και θέλουν να βγουν και πρωταθλητές. Εδώ κάνεις λάθος, φίλε. Πού κάνω λάθος, για πείτε μου. Έχω πάρει τα τελευταία 2 χρόνια 2 συνεχόμενα κύπελα, φίλε. Εν συγκρίση με αυτό που μιλάς. Που αυτός έγινε να το πάρει το 1970. Ο δεν έχω πάρει τίποτα, αυτό τι σημαίνει, ρε φίλε, ότι δεν μπορώ να πάρω, δηλαδή να μην παίζω. Τότε παίζω μόνο Ολυμπιακός. Τι λούφα έκανε αυτός. Τι θα πει ο δεν, ο δεν έχω πάρει. Ειδικά ο Άρης μέχρι πριν 2 χρόνια έπαιζε με τον Δημό Τυχώνα. Και τι έγινε, ρε φίλε. Χαμηλώστε λίγο τον πύχη, λίγο πολύ τον ανεβάσατε. Να. Τι ανεβάσαμε, για Ευρώπη σε λέμε και αν μπορούμε παραπάνω, γιατί όχι. Τι ανεβάσαμε, ποιο είναι, λέει, τι να πούμε για τον Άρη, δηλαδή. Ποιο είναι ο πύχης του Άρη, δηλαδή, για πες μας. Τι είναι, έπεσε φίλε. Κοίτα, την κατηγορία από ό,τι φαίνεται τη σώσατε, αλλά και για τόσο ψηλά πράγματα που λέτε. Για Ευρώπη δεν το βλέπεις τον Άρη, δηλαδή, Θα κάνει μάχη. Ωραία, εφόσον είσαι και από ότι τώρα εγώ θα γίνω μπουγάτσας, εφόσον είσαι στοιχηματής και μας είπες τέτοιο, λοιπόν, Ευρώπη, μη Ευρώπη, έλα από εδώ πέρα, εγώ δεν έχω 300 τον μπουγάτσα, 200 ευρουλάκια έχω για τον Άρη. Αν βγει Ευρώπη ο Άρης, τα παίρνει. Βέβαια, άμα βγει Ευρώπη ο Άρης, κερδίζω εγώ τα 200. Όχι, δεν είναι καλό στοίχημα. Τι λες ρε φίλε, εδώ μας είπες, σώσαμε την κατηγορία μας είπες. Σώσαμε την κατηγορία. Τι να βάλουμε. Βάλω εγώ άλλο στοίχημα. Για πες μας. Ότι δεν είσαι στην τριάδα, εσύ θα χάσεις τόσα, εγώ θα χάσω τα τριπλάσια. Τι λες ρε φίλε, όχι μην ξοδεύεσαι ρε φίλε. Αν βλέπεις στην τριάδα, εγώ λέω στη διάδα να μας πεις. Εσύ, αυτή τα στοιχήματα τα βάζω όπου στέλνω. Ο Μπουγάτσα στέλνει να βάλω εγώ στοίχημα στο Άρης ΠΑΟΚ στο Γαριλάου και στο ΠΑΟΚ Άρης Τούπα δεν βάζει. Και με βάζουν και χέρι. Κατάλαβες. Φίλε, έκανε στον ΠΑΟΚ 24-3 τελικές, έτσι. Είσαι καλύτερο και καλά. Πάνε παίξε την ομάδα σου που την πιστεύει πρωταθλήτρια. Τη δίνει 4 φράγκα. Και δείξε μα το δελτιάκι σου, εφόσον ο μεγάλο Ολυμπιακό. Βάλε μια 1000 δούμπα να τι κάνει 4. Ο μεγάλο Ολυμπιακό. Κάτι τελευταίο, γιατί μα είπε ο Μπουγάτσα. Έβγαλε ένα Ολυμπιακό. Δεν σ' άκουσα. Έβγαλε ένα Ολυμπιακό από το πρέπει μαγαζί. Να έπεσε. Και δεν είπε, έπεσα ρε φίλε, αλλά αυτές οι συγκρίσεις που κάνεις δεν είναι σωστές. Γιατί δεν είναι σωστές ρε φίλε, στην αρχή μας είπες, στην αρχή μας είπες ναι. Πας να σώσεις την κατηγορία και σου είπα ο Άρης να βγει Ευρώπη. Έπρεπε να μου πεις κατευθείαν να βάλουμε το στοίχημα. Να βγει Ευρώπη ο Άρης. Εγώ σε ακούω που μιλάς θα πάρεις και πρωτάθλημα και θα όχι, κάνετε φίλε, και δέρφη κορυφή στην Τούμπα. Δεν είπα. Άμα κερδίσω τον Πανιόνιο, δέρφη κορυφή θα είναι, τι θα είναι. Τι θα είναι, δεύτερο θα είμαι. Άμα φέρει ησυχία με την ΑΕΚ. Αν κερδίσω στον Πανιόνιο, δεύτερο θα είμαι όπως και να έχει. Δεν θα είναι ντέρμπι κορφή. Αν το ΑΕΚ Ολυμπιακό ή χάσει Ολυμπιακό. Συγγνώμη, ρε φίλε, όταν έπαιξε εσύ πέρσι με τον Ατρόμητο που ήταν πρώτο ο Ατρόμητο ή δεύτερο, τι ήταν δηλαδή. Δηλαδή τα ντέρμπι κορφή τι είναι. Μόνο όταν παίζει Ολυμπιακό ή ΑΕΚ. Με τον ΠΑΟΚ δεν τα εννοεί, όχι με τον Ατρόμητο. Και με τον Ατρόμητο όταν είχε παίξει. Που έφερε όχι. Έχει πολλέ γραμμέ. Τέλο πάντων. Μια τελευταία ερώτηση τώρα που σε βρήκα σαν γάβρο έτσι. Είπε ο Μπουγάτσας, λέει, βγήκε ναι. Ένας φίλος του και είπε, λέει, οι Ολυμπιακοί υπολογίζουν μόνο τον Παναθηναϊκό, λέει, τον ΠΑΟΚ δεν τον υπολογίζουν. Για πες μας για την άποψή σου και κλείσει. Οπαδικά εννοείς, τώρα στο πρωτάθλημα ή πώς σαν εννοείς, εχθρό του, ποιον αναγνωρίζεις σαν εχθρό, ας πούμε, για το πρωτάθλημα. Εχθρός για το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ είναι, ρε φίλε, αλλά γενικά στο ποδόσφαιρο και στην ελληνική ιστορία. Mm. Για το ποδόσφαιρο, για την ελληνική ιστορία, εγώ και ο Βάζελος είμαι. Δεν υπάρχει. Ωραία, να πω κάτι άλλο. Όταν παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το θεωρεί σαν η μητέρα των μαχών. Σαν μία από τη μητέρα των μαχών, το μάτς. Το χαρακτηρισμό. Τη δεύτερη, μετά το μάτς με εμάς, με το Βάζελο στο Καρεσιάκι. Είσαι ωραίος. Ωραία. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Για να μην σου πω την τρίτη. Άντε, για χαρά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ναι. Εντάξει, ναι, την άποψή του είπε. Okay, ναι. Αλλά από την αρχή να μας λέει ότι θα πέσει, δεν πέσει και του λέω Ευρώπη και να μας λέει τριάδα. Όχι, ρε φίλε. Στην αρχή μας είπες να σώσαμε την κατηγορία και θες και τριάδα τον Άρη. Πάμε στον επόμενο εντάξει. Φίλο. 23-10, 2-87 και 3-8. Το break θα γίνει 11.30. Θα περάσει από το Χαριλάου. 9.30. Θα περάσει από το Χαριλάου. Έχουμε φίλους. Πάμε στον επόμενο. Να δούμε. Καλησπέρα. Με τον Μπουχαλάκη και με τον Γιαννιώτη. Έλα, φίλε. Έλα, ρε Ζάχο. Έλα, νάτος, βετεράνος. Έλα ρε παλιόφιλε, τι κάνεις. Βετεράνος. Νάτος. Έλα ρε, τι γίνεται ρε. Έλα ρε φίλε, πού είσαι. Βέτεραν. Καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ, φίλε, παλεύουμε.
Φίλε, είναι και ο Βασίλης ο Καβαδίας εδώ, ο Χολύπτης. Ναι, τον ξεχάσαμε τον Βασίλη. Και τον Τάσο δεν είπες, γιατί καλά σου λέει. Και τον Τάσο. Καλησπέρα και στον Βασίλη, καλησπέρα και στον Τρέγια. Καλησπέρα, βετεράνε. Ένα στίχημα με χρωστά στο Παθρακικό από το 103 που ήμουν, να ξέρεις. Κοίταξε να δεις, κοίταξε να δεις. Εγώ τότε. Δεν μου λες, Τρέγια, κάτσε λίγο να μιλήσω. Με γνωρίζεις τη φάτσα πως είμαι? Όχι. Ούτε εγώ σε γνωρίζω. Πώς βάλαμε στοίχημα, ρε? Με έβαλε στον αέρα, ρε φίλε. Στον σπόρο 103 που ήμουν. Μιλητό στοίχημα δεν βάζω στον αέρα. Εντάξει, εγώ τότε σε προκάλεσα. Εντάξει. Σου λέω, έλα στο Μετρόπολη να τα στήσουμε. Εντάξει, και κότεψε. Εντάξει, ρε βετεράνε. Το χάσες και δεν το πλήρωσες. Δεν πειράζει, χαλάλη σου. Κάνεις λάθος. Σου λέω, στο μιλητό εγώ στοίχημα δεν βάζω. Ναι, βρε, ξέρω. Παλιά έβαζες, τώρα το ξέρεις. Πάμε. Βέτεραν, πάμε. Άστα αυτά. Εγώ σε προκάλεσα, σε είπα, έλα να τα στήσουμε. Καλά, άστο, δεν πειράζει, ρε φίλε. Ξέρεις πόσες πιστολιές έχω φάει στο χέρι μετά. Άλλο ένα, δεν πειράζει. Δεν μου λες, σας έκανε γιογιό Ολυμπιακός και κερδίσατε, ρε φίλε. Πώς γίνεται αυτό, ρε? Αν θες την άποψή μου, να την πω. Την άποψή σου, ζητάει. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ άστοχος. Βρέθηκε σε πάρα πολύ καλή μέρα ο Πασχαλάκης. Έκανε κάποιες καλές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Αλλά την ουσιαστική φάση, εκεί που χάθηκε η μπάλα σε έναν φοβερό συνδυασμό του ΠΑΟΚ από αριστερά, έκανε το λάθος ο Γιαννιώτας και ο αμυντικός. Μπήκε τον γκολ. Μου κόβηκε το offside του Πρίγιοβιτς που βγαίνει να κάνει το 0-2 και να πέσει και το Καραϊσκάκι. Πιο καλός ήταν Ολυμπιακός. Πιο καλός ήταν Ολυμπιακός. Αλλά η θεία δίκη υπήρξε στο Καραϊσκάκι και μίλησε, φίλε. Τα περσινά, γιατί πέρσι ο Ολυμπιακός, βετεράνε, χωρίς να παίξει μες στην Τούμπα, πήρε 0-3 το μάτς και έφυγε, χωρίς να παίξει. Κατάλαβες? Και εγώ το κάνατε με τον Παναθηναϊκό. Και εγώ σαν παοξής, έτσι, εγώ έβγαλα τον Ταλγκά, το άγχος στο σφίξιμο μέχρι το 96 που γινόταν η φάση. Αυτό το πήρα κατηγορώντας. Δεν με αφήνεις, ρε, που εγώ μην πήρα να μιλήσω, δεν με αφήνεις. Εσείς το κάνατε με τον Παναθηναϊκό. Πες τα ρε φίλε. Εκεί το μάτς ξεκίνησε, φίλε, και ήταν στο δεύτερο ημίχρονο. Το κουτάκι το έδειχνε τηλεόραση ότι τον χτύπησε τον Ίβιτς πάνω από το μάτι και ο γιατρός στο σχίσιμο με το ξεραφάκι το έκανε πάνω στην κεφαλή. Σε ποια κεφαλή? Δεν το κλέψατε τον αγώνα, τι κάνατε? Στην νεκροκεφαλή. Στην κάτω κεφαλή τον έκανε το ράμα. Τι να το πούμε, ρε? Εντάξει, δεν θα βρεις δίκιο. Μας πήρατε με αβαβά πέναλτι μέσα στην Τούμπα, πήρατε την ισοπαλία, να πούμε. Αβαβά πέναλτι. Κατάλαβες? Ναι. Πήρατε την Τρίπολη, την πήρατε με αβαβά πέναλτι. Στον Όφη πήγατε, παίξατε φιλικό. Με τον Πανιόνιο φιλικό. Έχετε γεμίσει όλες τις ομάδες με διαδανικούς. Ρε εσύ, Τρέγια, μια ώρα να με κάνω υπουργό αθλητισμού, να πούμε. Θα σας έστελνα στα τάρταρα, παίζετε με την Απέλα Λαγκαδά. Πάντως άλλοι παίξαμε την Απέλα Λαγκαδά με το Βυζάντιο κοινοχώμα τους και πήγαν στα Κουκτσουχώρια. Εσύ πάντως... πήγες και αγόρασες και νέα μοντέλα τρακτέρ, έμαθα. Την τετραετία. Άσε ρε τα τρακτέρ, δεν σας βλέπω, ε. Δεν σας βλέπω. Να μας βλέπεις, ρε φίλε, αφού εσύ με το τρακτέρ μέχρι 50 τελική πιάνεις. Πάντως, πού να με πιάσει, βετεράνε, εγώ διαφωνώ πάντως. Βετεράνε, διαφωνώ εγώ πάντως. Μέσα στη Νέα Σμύρνη, στη Νέα Σμύρνη και στην Κρήτη. Στην αγωνιστική θα σας πω καλό στα παιδιά. Καλώς τα 3-0. Τη Δευτέρα όμως, 22 του μηνός, να βγεις να μας πάρεις ένα τηλέφωνο. Έτσι θα βγει. Βετεράνε, εγώ πάντως διαφωνώ με αυτό που είπες. Πιστεύω ότι στη Νέα Σμύρνη και στην Κρήτη, ο Πανιώνιος και ο Όφη, η αντίστασή τους ήταν πάρα πολύ δυνατή και πραγματικά τίμησαν το άθλημα και το. Πιστεύω ότι τα τάθωσαν όλα. Διαφωνώ μαζί σου, να το ξέρεις. Επίσης να σου επιθυμίσω ότι μέσα στο Κλεάνθη θα παίξει από την αρχή ο Πρίγιο, ο Πρίγιοβιτς, ο Αλέξανδρος, ο Σέρβος, ο Τιμωρός. Θα παίξει ο Μπίσεσβαρ. Κανονικά θα παίξει ο Βαρέλα, θα παίξει ο Βιερίνια, θα παίξουν όλοι. Μακάρι, μα ποντάρουμε να παίξει ο Βιερίνια, σε αυτό ποντάρουμε. Ποιος Βιερίνια, ρε? Ποντάρουμε, ο αδύναμος Κρίκος. Ο αδύναμος Κρίκος. Ακόμα δεν έχω βάλει, ρε. Επειδή δεν νιώθεις από μπάλα, το Βιερίνια δεν τον έχω για να βάλει γκολ. Έχω άλλο να βάλω. Από εκείνο ο Γκαρσία, όπως ξέρεις τι πράγμα έχω για να βάλει γκολ. Έχω Πέλκα, έχω Ουάρντα. Έχω Λιμιό, έχω Μπίσεσβαρ, έχω. Έχω Πρίγιοβιτς, έχω Καρέλη, έχω Ακπομπ. Ξέρεις τι έχω? Από εκείνη τη μεριά είναι ο Γκαρσία. Τέσσερις αγώνες, τέσσερα φιλικά δώσαμε και πέντε
το πρωτάθλημα και φάγαμε ένα αυτογκόλ, ρε Σακλαμαρά. Τώρα τι, ποιος θα έρθει, ο Πέλκας? Τι να κάνουμε, τα γατάκια αυτά, με όλα αυτά που έκανες, με όλα αυτά που έκανες και έπαιξες τρία εντός με λιμά της δεύτερης εθνικής, είσαι από κάτω μου με μείον βαθμούς εγώ και έχω δώσει τρία εκτός και δύο ντέρμπι. Να σε δω μετά την ένατη αγωνιστική που θα έχεις παίξει με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Εκεί να σε δω. Στα ντέρμπι κοιμήθηκε ο Θεός και τα κέρδισες. Δεν έχει σημασία. Με την ΑΕΚ έπρεπε να κερδίσεις. Δεν έχει σημασία. Έλα, κλάψε. Είπαμε, ένα πόντο έπρεπε να πάρουν τα δύο μας. Έχει άλλες γραμμές. Λοιπόν, βέτεραν, θα σε ακούμε πιο τακτικά, μια που έκανε στην αρχή. Εντάξει. Καλά. Έγινε. Να σε καλά. Ρε βετεράνε. Να σε καλά. Να σε ακούσουμε έτσι. Κάποια μετά, στιγμή μπορεί να τον φέρουμε και από εδώ να σε κάνουμε έτσι ένα σάντουιτς έτσι επικό. Να το φέρεις και να κάνεις μαζί το κούμπι. να φέρω εγώ τον Νικόλα μα είναι. Τι ωχο. Φέρε τον βετεράνο, σε φέρω εγώ τον Νικόλα. Και να φύγουμε εμείς να κάνουμε οι δύο εκπομπή. Άνετα. Ναι. Άνετα. Και φυλάει λοιπόν. Τρεις κλούβες μετά όταν αποχωρήσουν να φύγουν. Λοιπόν, και δύο, πάμε στους φίλους. Πάμε στους φίλους. Το θέμα δεν θα το πούμε τίποτα στο τέλος, θα το πω πάλι. Καλησπέρα. Εσύ δεν είπες Juventus, Young Boys 3-0. Το άλλο. 1-1. Μπράβο, το καφενείο της City. Μπράβο, ρε, τι καφενείο. Έλα, φίλε. Έλα, ρε, φίλε. Θέλω να ετοιμάζομαι να κάτι να πω, να μιλήσω. Παίρνει ο Αργιανός. Πρέπει να απαντήσω. Παίρνει ο Ολυμπιακός. Πρέπει να απαντήσω. Ξέχασες τι θες να πεις, φίλε. Έτσι μαθαίνω κι εγώ. Άμα θα γίνει. Ο φίλος ο Αργιανός, άμα θα γίνει υπουργός, τι είπε, υφυπουργός αθλητισμού, ναι. Να πάει να πιάσει το Χατζάρα και να του πει τι εννοούσες όταν έλεγες κλείστε τα κασετόφωνα να σας πω πως ανέβηκε ο Άρης. Εννοούσε αυτό που είπε και ο Ασλανίδης στην τέτοιο, ότι ξέρουμε πως πήρε το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ και μας το έδωσε αυτό που είπε ο Ασλανίδης. Α, μπράβο. Να μπράβο. Θα σου πει ο Ασλανίδης πρώτα και μετά θα σου πει και ο Κατσάρης. Ναι, φυσικά να σου πει και ένας που ήταν εν ενεργεία ο Ασλανίδης και εν ενεργεία ποδοσφαιριστής στο πρώτο μπαράζ στο Ολυμπιακό Σάρις. Τι έγινε στο ημίχρονο. Φέρτον εδώ να το πει. Τι έγινε στο ημίχρονο να μας το πει. Αυτό που λέω σε εκπομπή είναι. Δεν το ενδικάμε. Το Κατσάρη να πει τι εννοούσε όταν είπε. Θα πει και ο Ασλανίδης τι εννοούσε. Να τα πει. Τι έγινε στο ημίχρονο. Άρης Ολυμπιακός που ο Άρης βγήκε στο πρώτο μήνυμα και τον Ολυμπιακό τον είχε κάνει κόσκινο και ο Αρβανίτης έπιανε τα άπια σας στο γάμα, ναι, και στο δεύτερο μήνυμα ο Άρης δεν βγήκε. Έγινε, ένα εθνικό πρωτάθλημα θα έπαιρνε ο Άρης. Εσύ που τα ξέρεις, το πρώτο επαγγελματικό. Εσύ που τα ξέρεις καλύτερα, προφανώς μπορεί να ήσουν και ο ένας από τους 33 που πήγατε με το πανό στο Βόλο. Για πες τα μας που τα ξέρεις. Καλύτερη καζούρα που έφαγες. Ναι. Αυτή και το αεροπλανάκι. Προφανώς μπορεί να είσαι ένας από αυτούς τους 33 που ύψωσες περήφανα το πανό στο Βόλο. Τέτοια εφευρετικότητα που φάγανε και οι Μπούφοι Γαβρίτη. Πιστεύω να ήσουν πολύ περήφανοι. Οι Μπούφοι Γαβρίτη τι φάγανε. Θα μπορέσω να βάλω γκολ στο Χαριλάο, ο φίλος είπε ότι δεν πιθανό, μπορεί. Πιθανό να μπορέσεις. Ναι, άμα βάλετε το security να με μαρκάρει, θυμάστε το security που μπήκε μέσα να μαρκάρει το... Θυμάμαι και στο 3-0 με το Σταυρίδι, κάμερες όπως στο Καραϊσκάκι δεν λειτουργήσαν, δεν λειτουργήσαν ούτε εκείνη τη μέρα. Προφανώς δεν θα είχε κάμερες στα ποδητήρια. Δεν θα είχε κάμερες. Αν έχεις την καλοσύνη, βέβαια. Καζούρα κάνω. Εντάξει, άμα κάνεις καζούρα, φίλε, και εγώ καζούρα κάνω. Τι σου πω. Λοιπόν, γιατί όταν ο Αβραάμ Παπαδόπουλος ήταν το καλύτερο κεντρικός αμυντικός, δεν τον έπαιρνε στην Εθνική Ελλάδος. Ναι. Και με το που πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, την άλλη μέρα τον κάλεσε στην Εθνική Ελλάδος. Θα του κάρφωνε και το συμβόλαιο ο Λάμπρος, θυμάμαι εγώ. Ο Λάμπρος δεν είπε το καρφώσω το συμβόλαιο. Μπράβο. Θέλω να πω λοιπόν στο φίλο Ολυμπιακό που είπε ότι η μία ομάδα που δεν πήρε τίποτα και η άλλη ομάδα που δεν πήρε τίποτα. Λοιπόν, φίλε Ολυμπιακέ, η πράσινη χούντα και η κόκκινη χούντα να σβήσουν ό,τι πήρανε γιατί τα πληρώσανε και τα αγοράσανε πολύ ακριβά ο Κόκαλης και όλοι αυτοί οι προηγούμενοι τα πρωταθλήματα. Γιατί όταν ο Βαρδινογιάννης παρέδωσε τις μετοχές του Παναθηναϊκού, είπε επιλέξει, μου πουλάγα το πρωτάθλημα του 2005 και εγώ δεν τα αγόρασα. Όταν φίλε Ολυμπιακέ πάρεις ένα τίμιο παικτικά πρωτάθλημα που πάει να πάρει η ομάδα μου 3 χρόνια και δεν την αφήνετε, τότε θα μιλήσεις εσύ για Άρη και για ΠΑΟΚ. Είναι τέρμπι κορυφής, μακάρι να πάει καλά ο Άρης. Και γιατί να μην ονειρεύεται ο Άρης, δεν κατάλαβα δηλαδή. Από 3 ομάδες που είδαμε στις 5 αγωνιστικές, ο Άρης είναι μέσα στις 4 καλύτερες 5. Δεν είδα εγώ καμιά άλλη ομάδα να παίζει μπάλα. Αυτή τη στιγμή η ομάδα μου δεν παίζει μπάλα, παίρνει αποτελέσματα, αλλά ξέρουμε γιατί δεν παίζει μπάλα. Όλα στο χορτάρι φαίνονται, φίλε. Τώρα εμείς ό,τι και να λέμε και εσύ και γιατί εγώ. Γιατί να μην ονειρεύεται ο Άρης Ολυμπιακός. Εγώ το βάζω στίγμα
ότι ο Άρης θα βγει Ευρώπη. Βάζω και εγώ 200 ευρώ. Γιατί τι θέλει να κάνει. Εγώ του είπα. Γιατί στην αρχή μίλησε εντάξει τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι σώθηκε ο Άρης. Είναι νωρίς να βγάζουμε συμπεράσματα. Εντάξει. Μα Τάσο, εφόσον είναι νωρίς, ρισκάρουμε. Εγώ λέω ότι θα βγει Ευρώπη. Έτσι είναι το στοίχημα. Ρισκάρω. Η καταστροφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, φίλε μου, και οι ομάδες που πέσανε κατηγορίες που χρεωθήκανε. Είναι ο Ολυμπιακός και πριν ήταν ο Παναθηναϊκός. Γιατί τρέχαν οι ομάδες με χρήματα να κυνηγήσουν το όνειρο, να προσπαθήσουν να πιάσουν και άλλοι είχαν τις επομένα τα λεφτά του Champions League. Και είχαν πάθει και δεν μπορούσαν. Πολύ ωραία τα λες. Έτσι δεν είναι. Στο κάτω-κάτω ρε. Έτσι. Τάσο και στο φίλο μπορεί να κάνει ο Άρης 5 συνεχόμενες χτυπαξιλοίτες. Πρώτα ο Θεός. Ναι. Έχει 5 δύσκολα μάτς. Μπορεί να κάνει 5 ήττες και να κερδίσει ο φίλος. Σας το βάλει το στοίχημα. Και τελειώνω, για να δεις τα εγκλήματα που έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Πρώτα ρίξανε τον εθνικό με το έτσι θέλω. Για να μην, να μην μπορεί να έχει κοινή έδρα με τον Ολυμπιακό. Κάνα τα κόκκινα καρεκλάκια, τον νοικιάσαν για 49 χρόνια. Διαλύσαν τον Ιωνικό, εξαφανίσαν το Εγάλεο. Και όταν έπαιξε πρώτη αγωνιστική Αλβανία-Ελλάδα και χάσαμε 2-0, είχε πάρει δύο παίκτες του Ολυμπιακού στην Εθνική. Και την Πέμπτη ο Ολυμπιακός έπαιζε Champions League. Τετάρτη τι έπαιζε. Πού τα θυμάσαι, τον ένα τον έβαλε αλλαγή στο 90 και τον άλλο δεν τον έβαλε καθόλου. Πες μας το όνομά σου λίγο. Είναι σαν τα μούτρα τους. Πες μας το όνομά σου λίγο αν θες. Παύλος. Άρα Παυλάρα γίγαντα να σε ακούμε. Είσαι πολύ ωραίος. Είσαι πάρα πολύ ωραίο. Επιχειρήματα, μίλησε εντάξει. Να σε ακούμε και καζουρίτσα και σοβαρό και επιχειρήματα και θυμάται και τα πάντα. Ευχαριστούμε πολύ πάρα για την επικοινωνία. Λοιπόν, να σε ακούμε. Έχουμε έναν φίλο και θα πάμε στο διάλειμμα. Και μετά πάλι γραμμούλα, ναι. Ναι, λοιπόν, στο διάλειμμα. Κάναμε και 11, το παραλείψαμε. Τι 11, 9.30 είναι. Στι 9 δεν κάναμε, ναι. Ναι, τον μπέρδεψε με χθε που είναι 10-12. Μπερδευόμαστε, φίλε. Εντάξει. Λοιπόν, στο τελευταίο φίλο για αυτό το ημίωρο. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα, μα ακούτε. Καλησπέρα. Γεια σου ρε Τασούλη, τι κάνεις. Γεια σου Νίκο, πειρατής. Ναι, ναι, πότε θα σκάσεις με το μοτέρ εδώ να κάνουμε καμιά βόλτα με τα χιλιάρια. Να βρούμε λίγο χρόνο ρε Σινικολάκη. Χρόνο, βρες καλά χρόνο. Να την κάνουμε την τρέλα, να πούμε, να θυμηθούμε να με τα νιάτα μας. Ναι, ναι, έλα καμιά μέρα, πιούμε καφέ γιατί... Αφέρω και δύο έμπλαστρα να βάλουμε. Εγώ θα το λέω μέχρι να πεθάνω, εκείνο που κάνεις δεν το ξεχνάω, εντάξει. Άιντε ρε. Όχι, πάμε. Άιντε, σε μένα άιντε δεν έχει. Πάμε λοιπόν, παρακάτω, θα... πάμε παρακάτω. Λοιπόν, άκου λίγο. Θα έρθεις μια μέρα, πιούμε ένα καφέ, δεν ξέρω που βρες τρόπο. Όποτε γουστάρεις λοιπόν, και... Άκου λίγο. Θέλω να σε φέρω και κάτι πραγματάκια. Εδώ δεν μπορώ, θα έρθεις από εδώ, από τα μέρη μου σε λίγο. Κοντά, το εντάξει, εδώ, εντάξει. Εντάξει, Νίκο. Άκου λίγο, πες αυτούς που βγαίνουν εκεί τους κοκκινοκίτρινο-πράσινους. Κοιτάξτε, ότι εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στις αλάδες του ΠΑΟΚ, έτσι, τα ό,τι τρόπια πήραμε, έτσι, αντιστοιχούν με ολονών και των τριών. Ολονών. Γιατί εμείς τα πήραμε τίμια, εντάξει. Δεν τα πήραμε βοήθειες να πούμε πολιτικές και με μίζες και με διάφορα κολπάκια. Λοιπόν, αυτοί και οι τρεις έτσι και παίζαν στη Βόρεια Ελλάδα θα παίζαν γάμα κατηγορία αεραστεχνικό με κάνα μαραθώνα, με κάνα κυλκιασιακό, με κάνα Ερυθρό Σταυρό, να πούμε κάνα τέτοιο. Είναι πολύ μικρές ομαδούλες μπροστά στον κόσμο και στο λαό και στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτό το παπάνα το ότι είναι πήραν πρωταθλήματα και τέτοια να τα πούν να τα λένε αλλού. Όχι σε εμάς. Είναι πολύ μικρές ομαδούλες. Έτσι και πέρα στη Βόρεια Ελλάδα παίζαμε τον Μαραδόν και αστραπή παπαγουπορτά μου να πούμε. Λοιπόν, όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ φιλαράκι, άκου λίγο. Ναι. Δύο κουβέντες. Κάποια στιγμή πρέπει μέσα εκεί να αρχίσουν να δουλεύουν λίγο τα σημαίνα γιατί δεν μπορώ εγώ να βλέπω κάθε φορά στην Ντουμπάι έξω. Σωστός. Σωστά μιλάς. Το είπαμε ακριβώς μετά το μάτς. Μπαταρία, έχω ένα κινητό που δουλεύω με πλατίνες. Λοιπόν, κάποια στιγμή ο κύριος προπονητής αυτός εδώ που εκμιεύουν πολύ, εντάξει εγώ έχω άλλη γνώμη τέλος πάντων, λοιπόν, να αρχίσει να δουλεύει στα σημαίνα, να βλέπουμε ένα πλάνο γιατί ήμουν στη Φιλαδέλφεια και πλάνο δεν υπήρχε φιλαράκι. Δεν υπήρχε πώς θα κατεβεί η μπάλα. Και αυτός ο γυμναστής που το παίζει εκεί γυμναστήριο με το φυλάκον να αρχίσει να κάνει λίγο καμιά δεκαριά ώρες παραπάνω να πιάνει αυτός ο τερματοφύλακας την μπάλα. Γιατί αν αυτός ο τερματοφύλακας μπορούσε να πιάσει την μπάλα και να μην κάνει γύρω εξόδου σαν τους εξόδους του Μεσολογγίου, εντάξει, θα έπαιζε να πούμε σε ευρωπαϊκά σαλόνια. Λίγο να του πέσει μύτη κάποιοι να τους διαπαιδαγωγήσουν εκεί και να σταματήσουν. Αν αυτά τα τρώτα σημεία, έτσι, βελτιωθούνε, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα, εντάξει. Να σε καλά, Νικόλα. Έγινε, άντε, καλό βράδυ και να σκάσουμε τα ποδά, θα πούμε. Άντε, έγινε, Νικολάκη. Έγινε, αγόρια μου, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Ερχόμαστε, διαβάζουμε κάποια, μηνύματα. Κάποια δύο μηνυματάκια που έχουμε. Να πω κι εγώ αυτό που θέλω και εσύ, δεν είπες σχεδόν τίποτα. Ναι, εντάξει. Όχι, σχεδόν τίποτα δεν είπες. Για πάω, εγώ είπα δύο θεματάκια και ένα ακόμη. Τα είπαμε όλα χθες. Και κάτι που έχουμε να πούμε. Το λέμε και με τον κόσμο. Και να πούμε γιατί θα σας πούμε ένα θεματάκι για το πόσο ανοργάνωτη είναι στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Έτσι, μείνετε εδώ συντονισμένοι να μάθετε τι απίθανο έχουν κάνει οι άνθρωποι.
Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Τι έχουν λοιπόν κάνει οι άνθρωποι με φυσικά τον κίτρινο κύριο γραμμένο επικεφαλή. Τον Αριανό, αυτό στέλνει για όλα. Αριανός, λοιπόν, Αριανάρα. Λοιπόν, θα σου πω τι έγινε. Θα μου πεις. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 2310-287-38, 6945-287-38. Όπως επίσης, FM και ενώ γράφτε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, τη σκέψη σας, τη στέλνετε στο 54526. Βασίλη, επί το έργο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4 των FM από το Ράδιο Μέγαρα του Λίμπερο, εδώ στο κέντρο της πόλης, στην αγαπημένη πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στην ύφη του Θερμαϊκού, τη Θεσσαλονίκη μας. Έβαλε γκολ. Τάσος Τρέγκας, Ζάχος Ντρούλινγκ στα μικρόφωνα, Βασίλης Καβαδίας στη δίμηση του ήχου της μουσικής επιλογής. Για ένα 20 λεπτό γεμάτο θα είμαστε ακόμα συντροφιά παρέα μαζί σας. 2310-287-38 για τηλεφωνικές γραμμές. 6-9-45-27-38 από κινητό με χαμηλή χρέωση. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-5-26. Πάμε στου φίλου. Μισό λεπτό. Χρωστάμε ένα μήνυμα. Σωστά. Ο φίλο ο 799 λέει: νομίζω ότι ο Άρης θα ξεφουσκώσει κάποια στιγμή. Πιστεύω πέραν 2-3 ποδοσφαιριστών που ξέρουν να το κλωτσάνε το τόπι, δεν βλέπουν να ρίχνει ρυθμού. Η αρχή θα γίνει από την 7η αγωνιστική, λέει ο Βεζινά 4 υπογράφη. Mm-hmm. Ναι, αυτό ήταν το μήνυματάκι. Πάμε στο φίλο. Να πούμε ένα-δύο έκανε η Manchester City στο 87. Ένα ακόμη γκολ θέλουμε να βάλει. Okay. Ο καφενές. Έλα φίλε, καλησπέρα. Γεια και χαρά και στους δύο. Γεια σου φιλάρα. Γεια σου, καλό σου βράδυ. Καταρχάς να πω ότι σήμερα θυμήθηκα πριν από 15 χρόνια που πρώτο έτσι άκουγα ραδιόφωνο. Ναι. Τις δύο γνώριμες φωνές του βετεράνου και του ηγεσία. Ηγεσία, ναι. Σωστά. Είναι εντυπωσιακά χαρακτηριστικές ραδιοφωνικές φωνές. Σάρι Union δηλαδή ήταν. Χαρακτηριστικές. Μια συνέχεια πραγμάτων που για 4 χρόνια είχαν βέβαια σιωπήσει. Και για να τα λέμε και όλα, αν δεν ερχόταν ο Ζάχος ο Ντρούλινγκ στο Λίμπερο, δεν θα τους ακούγαμε. Ναι. Για τα λένε και όλα. Επειδή είσαι λιμπερόσκυλο, φιλάρετε, ξέρεις ότι ούτε τον ηγεσία πρόκειται να ακούγαμε εδώ, ούτε το βετεράνο πρόκειται να ακούγαμε εδώ. Κάποιες εποχές ακουγόντουσαν. Κάποιες φορές μπορεί να πω. Όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ είμαι από το 2011 εδώ, στο Λίμπερο. Έχω κλείσει 7 χρόνια γεμάτα, πολύ γεμάτα. Στον 8ο. Δεν τους είχα ακούσει. Ναι. Και να πω και κάτι ακόμα. Με τον ερχομό του Ζάχου και με τη δημιουργία αυτής της εκπομπής. Όσοι Αριανοί δεν βγήκανε από το 2011 έως τώρα, βγήκαν σε ένα μήνα εδώ στην εκπομπή. Έτσι είναι. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχουν κάποιοι που ουσιαστικά είναι, πώς να το πούμε, σημεία αναφοράς μέσα στο ραδιόφωνο, σωστό, παραγωγή, δημοσιογράφοι. Σωστό. Υπάρχουν, έχουν τους δικούς τους οπαδούς, να το πούμε, ή συνοπαδούς πιο καλά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι επειδή ακούγεται πάρα πολύ αυτό για την τύχη που είχε σε αυτό το παιχνίδι, οι αριθμοί δεν το λένε έτσι. Οι αριθμοί λένε ότι 23 τελικές που έκανε ο Ολυμπιακός είχε 16 στα γλαροπούλια του Πειραιά. Ναι. Μόνον οι 7 ήταν, οι 6, 7 ήταν προς την αιστεία. Αυτό δείχνει ανικανότητα. Δεν είναι πάρα πολύ σωστή η επισήμαση. Εγώ το είπα αστοχία εχθές. Μα είναι ανικανότητα. Δηλαδή εντάξει, μπορεί να είχαν ενευριάσει, μπορεί να τους είχαν ενευριάσει οι αντίπαλοι. Δεν έχει σημασία όμως. Εκείνη τη στιγμή δεν το είχαν. Δεν μπορούσαν. Σε αυτό δεν είναι θέμα τύχης όμως. Επίσης να πούμε κάτι το οποίο ήθελα να το πω χθες και το ξέχασα. Και τώρα μου δίνεται ευκαιρία. Μέσα και το θυμήθηκα. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη ομάδα που έχει καταφέρει να κάνει 40 νίκες επί του Ολυμπιακού. Ναι, ακολουθεί η ΑΕΚ με 37 και τρίτος έρχεται ο Παναθηναϊκός με 30. Έτσι, ναι, για την ιστορία, έτσι. Και κατά τα άλλα ο μέγας αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω, ρε φίλε. Εκεί ήθελα να καταλήξω, ρε φιλάρετε. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει δώσει 40 καρπαζιές τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ 37, ο Παναθηναϊκός μόνο 30, 10 λιγότερα σε τον ΠΑΟΚ και κατά τους γάβρους ο αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός. Οκ. Okay. Ακούγεστε. Έχω ζήσει πολύ καλά. Το μεγαλύτερο κόστος για τον Ολυμπιακό ήταν ότι, δεν ξέρω τώρα, 4 χρόνια, 5 χρόνια,
έσπαγε το αίτητό του μόνο στη Τούμπα, πουθενά άλλου. Είχε αίτητο και μόλις έφτανε στην Τούμπα το έχανε. Αυτό ήταν πραγματικά κάτι που τους κόστιζε. Και είτε είχε καλή ομάδα είτε δεν είχε καλή ομάδα εδώ μεταξύ ο ΠΑΟΚ. Και το άλλο που θέλω να πω στο βετεράνο είναι ότι ο Βιερίνια δεν χρειάζεται να βάζει γκολ. Ο Βιερίνια δίνει την μπάλα στους αμυντικούς και το βάζουν μόνοι τους. Οπότε αλλά... δεν έχουμε πρόβλημα να βάλει γκολ. Ναι, αλλά πίσω είναι ο αδύναμος κρίκος ο Βιερίνια. πίσω. Θα το δούμε. Έχεις δίκιο, εγώ το είπα τώρα έτσι. Εντάξει, μπροστά, κοίτα, ότι έχει ποιότητα. Έχει ποιότητα ο Βιερίνια, εντάξει, αλλά ο Βιερίνια πιστεύω τον προηγούμενο χρόνο. Όχι ότι τώρα δεν έχει ποιότητα, απλά έχουν περάσει τα χρόνια για όλους εσείς για αυτό το πράγμα. Είναι δεφορμέ. Καλά, θα το δούμε. Πάντως το ατού μας είναι. Το ατού μας, σε διακόπτω λίγο. Ναι. Ας πούμε, αυτό που ήταν και ο λόγος που συζητούσαμε προηγουμένως εδώ πέρα για τον Μαντέο Γκαρσία είναι από την πλευρά του Βιερίνια. Οπότε θα δούμε εκεί τι ψάρια πιάνει και ο ένας και ο άλλος. Έχω την εντύπωση ότι η ποδοσφαιρική του εκ νέου ανάσταση θα γίνει στο Γκλεάνθη. Ναι. Ναι, αυτό, δεν ξέρω αυτό καταλαβαίνω. Γιατί το πάρετε ο συγκεκριμένος. Είναι από την παλιά φρουρά ο Αντελίνιο. Είναι από την παλιά φρουρά. Κατάλαβε που έπαιξε με Κωσέισάο μέσα εκεί, με Μουσλίμοβιτς, ναι. Με Ιβιτς, με. Είναι παλιά καραβάνα. Θα το δούμε. Ναι, και έχω την εντύπωση ότι. Ξεχνάμε και κλείνουμε αυτό. Ναι, θα υπάρξει ποδοσφαιρική ανάσταση. Αυτή τη στιγμή, μέχρι την Κυριακή που μας έρχεται, θα έχει παίξει 15 παιχνίδια. Δηλαδή μισό πρωτάθλημα και από τα 15 παιχνίδια έχει 7 με ομάδες που ήταν Champions League και 3 Derby. Αυτό σημαίνει ότι από τα 15 τα 10 ήταν πολύ δύσκολα παιχνίδια. Άρα ο Βιερίνια έπαιξε καλά στην αρχή, αλλά σίγουρα κάποια ώρα κουράστηκε. Είναι και αυτό ένα θέμα ότι κάποια ώρα χρειάζεται να κάνει κοιλιά. Και πάγκο να κάτσει. Έχω τον πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, τον Μπεχταρά, τον Ντόσκα από πίσω, που έδειξε... 4711. Έδειξε, εντάξει, εσύ κορόιδευε τον. Έδειξε φοβερά δείγματα ποδοσφαιρικής ευφυΐας έως τώρα. Θα τους δούμε όλους στο χορτάρι. Για να τους δούμε. Καλό βράδυ, για να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, έχουμε γραμμή, Βασίλη? Όχι. Λοιπόν, μια που έχουμε λιγότερο από 10 λεπτουδάκια, Τάσο. Να πω αυτό που έγινε κιόλας και η αιτία, διαβάσαμε και κάποια πραγματάκια στα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν θα λέμε μόνο τα. Τα υπέρ μας. Δεν απολογήσε, ρε φίλε. Δεν απολογούμε καθόλου. Η εκπομπή μας είναι, λέμε ότι γουστάρουμε. Όχι, όχι. Διάβασα ένα σχόλιο που βέβαια δεν άκουσα. Δεν ακούσαμε το ηχητικό, αλλά διάβασα και κάτι σχόλια με βάση αυτό που είπα εγώ την Παρασκευή. Χθες λόγω των σχόλιων, των σχολείων μάλλον και για τα δύο μας και του Άρ και του ΠΑΟΚ, δεν μπόρεσα να το πιάσω. Ήταν για τα τηλεφωνήματα. Αν γίνει ακόμη νωρίς, γιατί το μάτς του. Άρη με τον ΠΑΟΚ είναι 21. Ορίστηκε να το πούμε. 7 η ώρα Κυριακή 21 Οκτωβρίου. Η Super League τα όρισε τις επόμενες. Έτσι ακριβώς. Με 2.500 εισιτήρια στους φίλους του ΠΑΟΚ. Έχει κανονιστεί και αυτό. Όπως τα ανάλογα εισιτήρια θα δοθούν και στους φίλους του Άρη στην Τούμπα. Λες, Ναι, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει αυτό, ρε φίλε. Ξέρεις γιατί? Δεν γίνεται, ρε φίλε, να έρχεται εδώ ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο κάθε εξεργοπολιτικός και να υπάρχει μια υποδειγματική αστυνόμευση από την αστυνομία που να μην περνάει το κουνούπι. Και από την άλλη, μέσα στην ίδια μας την πόλη, να μην μπορούμε να μην έχουμε το δικαίωμα πάμε στο διπλανό γήπεδο να δούμε ένα μάτς. Όταν θέλουν, λοιπόν, έχουν αποδείξει οι αστυνομικές δυνάμεις ότι 100% μπορούν να διαφυλάξουν τη σωματική ακεραιότητα ενός ή πολλών ανθρώπων, λέω εγώ. Γιατί λοιπόν δεν γίνεται σε ένα ποδοσφαιρικό μάτς και στην ουσία δηλώνει αδυναμία για τη σωματική ακεραιότητα? Γιατί όταν λέει όχι, εγώ δεν εννοεί πιστεύω, ότι δεν μπορώ εγώ αδυνατό να σου δώσω εγγύηση ότι μπορώ να αστυνομεύσω σωστά. Αφού το πιάσες έτσι και, παράδειγμα είναι το Πανιώνιος Άρης. Πιστεύω ότι όλα αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις και όχι της αστυνομίας. Διότι από τη στιγμή που η αστυνομία είπε «Δεν θέλω εγώ οπαδούς του Άρη στο Πανιόνιο» και είπε η πολιτεία «Ναι», όπως είδες, υπερίσχυσε το «Ναι». Πιστεύω ότι αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις περισσότερο. Αν και νομίζω ότι δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι για μάτς με οπαδούς των δύο ομάδων.
Εγώ άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να το πω την Παρασκευή. Δεν το δεν προλάβα. Ότι χθες, επαναλαμβάνω, είχαμε τους σχολιασμούς των δύο παιχνιδιών. Και παρότι το μάτς είναι σε 19 μέρες, δύο το μηνός έχουμε, θα ήθελα, θα περιμένω από την ΠΑΕ Άρης να αντιδράσει, μάλλον να πράξει όπως έπραξε και η ΠΑΕ Ολυμπιακός σε ένα συγκεκριμένο μέσο της πόλης. Θεωρώ αυτό το μέσο, τουλάχιστον όσοι με ακούτε τα τελευταία χρόνια, ξέρετε την άποψή μου, λέω η άποψή μου ότι η ΠΑΕ Άρης πρέπει να κάνει εμπάρκο κανονικό σε αυτό το μέσο και δεν μιλάω άλλο για το Μετρόπολης. Και θεωρώ ότι ήταν σωστή αντιμετώπιση της ΠΑΕ Ολυμπιακός όσον αφορά αυτό το μέσο. Και περιμένω ανάλογη αντιμετώπιση του μέσου αυτού από την ΠΑΕ Άρης. Το ίδιο απαιτώ. Απαιτώ μάλλον σαν κόσμος του Άρη. Και νομίζω και οι σύνδεσμοι ψηλά χοντρά αυτό έχουν πει. Να πράξει τα δέοντα. Το θεωρώ. Θεωρώ το συγκεκριμένο μέσο ότι εκπροσωπεί καθαρά τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω και αν είναι μαγιά του, αν είναι και δικό του το μέσο του Ιβάν Σαββίδη, μαγιά του. Καμία είναι να μας το πει. Λέω ρε, μπορεί, δεν ξέρω. Μα λέω δεν ξέρω. Καταρχήν το συγκεκριμένο μέσο που αναφέρεσαι, έχω την εντύπωση ότι έχει ξεφύγει τελευταία από το αθλητικό ραδιόφωνο και έχει πάει στο πολιτικό. Δεν ακούω, Τάσο. Δεν ακούω. Έχει πάει στο πολιτικό. Δεν ακούω. Ναι, επειδή ακούω τα πάντα. Ωραία. Γιατί θέλω να έχω γνώμη. Ωραία. Και θέλω να έχω στο λόγο μου τεκμηριωμένη άποψη. Έχω επιχειρήματα για αυτό που λέω. Πες. Ναι, επειδή θέλω να έχω τεκμηριωμένη άποψη σε ό,τι λέω, ακούω τα πάντα. Ωραία. Κατάλαβες. Λοιπόν, τους τελευταίους μήνες, το συγκεκριμένο. Το έχει γυρίσει και στο πολιτικό. Και μου δεν το λέω μόνο εγώ. Το διαβάζουμε και στα ΜΜΕ, ας πούμε. Το συγκεκριμένο μέσο έχει πολιτικοποιηθεί αρκετά. Και έχει χάσει μεγάλο μέρος της δύναμής του από κάποιους τελεσπάντων. Εγώ θα φέρω τα δύο παραδείγματα, γιατί επαναλαμβάνω, στο Λίμπερο είμαι τώρα, δεν είμαι στο προηγούμενο ραδιόφωνο που είμαι στο Yellow Radio. Λέω ότι θα φέρω τα δύο παραδείγματα που για μένα, ακόμη και για τον Άρη να γίνονταν αυτά, είναι ανεπίτρεπτο για μέσο της πόλης να το κάνει ένα μέσο που ευαγγελίζεται κιόλας ότι είναι ίσο προς όλους. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μέσο έκανε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, τον αθλητικό εισαγγελέα, τον κύριο αυτόν που έλεγε στο Σιμιτζόγλου. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν λέω έχει άδικο ή δίκαιο. Έκανε μηνυτήρια αναφορά μέσων, πιστεύω είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, μηνυτήρια αναφορά να πάρει ο ΠΑΟΚ τους μείον 6, να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός με μείον 6 βαθμούς με το μάτς με τον Πλατανιά. Ένα αυτό. Εσένα τι σε πειράζει, Αναριάννο, αυτό? Θα σου πω τι με πειράζει. Την ίδια χρονιά. Μήπως θίγονται οι οπαδικές προτιμήσεις του Προέδρου. Θα σου πω τώρα. Πολύ ωραία ασίστ μου δίνεις. Άθελά σου φυσικά. Μα δεν αφορά την ομάδα. Την παίρνω την ασίστ. Μα δεν αφορά την ομάδα σου. Όχι, όχι. Λέω ξανά από την αρχή. Συγγνώμη, δεν έκανε μηνυτήρια αναφορά για να πάρει ο ΠΑΟΚ τους 6 βαθμούς πίσω. Ξαναλέω. Εσένα, Αναριάννο, τι σε πειράζει? Θα σου πω τώρα τι με πειράζει. Άμα αφήσει, θα σου πω. Καταρχήν έχουμε ένα μέσο που λέει ότι ευαγγελίζει. Γιατί έχουμε και γραμμή. Εντάξει, θα κάτσουμε 5 λεπτά περισσότερο. Okay. Δεν πειράζει. Okay. Ευαγγελίζεται ότι είναι 33% προς όλους και κάνει μηνυτήρια αναφορά να πάρει ο ΠΑΟΚ, θα σου πω, τους μείον 6. Λοιπόν, είμαι ευγενέστατος. Ναι, ενώ υπάρχει την ίδια χρονική περίοδο, όχι την ίδια χρονική περίοδο, 4 μήνες ένσταση του Άρη για την περίπτωση του Ντυρμισάη και το συγκεκριμένο, έστω για τους τύπους, για να μην βγει ο κακοπρέρετος Ντρούλινγκ και πει αυτό το πράγμα. Που δεν θα είναι έτσι, λοιπόν, δεν έχει κάνει τίποτα. Προς τον ίδιο εισαγγελέα, ο Σιμιτζόγλου είχε την υπόθεση του Νάρη, την έβαλε στον αρχείο. Δεν τον έκανε ούτε κιχ. Και έκανε μέσον μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα τον αθλητικό για ένα μάτς που δεν ξέρει τι γίνεται, να πάρει ο ΠΑΟΚ τους μείον 6 βαθμούς. Διαμαρτυρήσου τότε αυτό που δεν έκανε υπέρ της ομάδος. Μα τα δύο το λέω. Το ένα το φέρνω σε σύγκρουση με τον άλλον. Για να αποδείξω τόσο ότι δεν είναι 33%. Να πάμε στο φίλο. Να πάμε, γιατί έχω και δεύτερο τέτοιο. Ωραία. Και δεύτερο. Ωραία. Θα κάτσουμε για ποιον λόγο. Να μιλήσει λίγο φίλο. Γιατί και εγώ δεν είπα την γκάφα που έχει κάνει την ηλικιότητα που έχει κάνει η Πειθαρχική Επιτροπή τη ΕΠΟ. Λοιπόν, άμα θα κάτσουμε για 5 λεπτά περισσότερο. Αν μα δώσουν τα παιδιά από το. Εντάξει, βέβαια. Έλα, φίλε. Τελευταίο να πούμε ο φίλο. Έλα. Έπεσε. Ωραία. Πες αυτό που θες για να πω και εγώ το δεύτερο. Ακούστε τι έκανε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Κάλεσε σε απολογία τη συγκεκριμένη Πέμπτη αυτήν για τις δηλώσεις του περί Χίτλερ τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου, να απολογηθεί για αυτά που είπε περί Χίτλερ. Ναι. Να ενημερώσουμε λίγο τους κυρίους στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ
και τον κύριο Γραμμένο ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις με την ομάδα του και 10 η ώρα το βράδυ την Πέμπτη. 10 η ώρα το βράδυ την Πέμπτη αυτήν. Ωραία. Αντιμετωπίζει την Πάτε Μπορίσοφ στη Λευκορωσία, κυρίες και κύριοι, εκεί στην ΕΠΟ. Καλό θα είναι, εφόσον γνωρίζετε ένα μήνα πριν που έχει γίνει κλήρωση, τις ημερομηνίες των ευρωπαϊκών αγώνων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες, γιατί μιλάμε για την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, καλό θα είναι να μην μένετε τόσο εκτεθειμένοι και να μην φαίνεται τόσο η προχείρο δουλειά που κάνετε. Καλό θα είναι και φρόνιμο. Ωραία. Έλα, και για να πάω στο δεύτερο παράδειγμα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Στο δεύτερο παράδειγμα, το οποίο το θεωρώ κραυγαλαίο, όχι κραυγαλαίο. Το πρώτο βέβαια ήταν το παγκόσμια πρωτοτυπία, δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει στον πλανήτη αυτό το πράγμα. Το δεύτερο παράδειγμα ήταν όταν, αν θυμάσαι, μία περίοδο πέρσι υπήρχε ένας άνθρωπος, ο Μπούμπουρας, τον θυμάσαι, ένας επιχειρηματίας από Ρωσία που είχε ενδιαφερθεί για τον Άρη, παιδί μου. Ναι. Πέρσι τον θυμάσαι, καμιά εβδομάδα. Λέγανε ότι είχε ενδιαφερθεί για τον Άρη. Το Μαρμούρι θυμάμαι, Μαρμούρι Άρης που ήταν στον Πόλο. Αυτός ο άνθρωπος που λες, ο γιος του βάφτιζε στην Λίμνο, δεν θυμάμαι πού, σε ένα νησί. Θα πάρει το φίλο και μην Βασίλη τελευταίο. Μην τηλεφωνεί άλλη. Και υπήρχε ο δημοσιογράφος, ο οποίος είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα να πούμε και το όνομά του, ήταν ο κύριος Μπούζος, ο οποίος μιλούσε με τον. Δεν ξανάγινε αυτό. Μιλούσε με τον δήμαρχο της πόλης και του λέει το ωραίο, το αμίμητο Τάσο. Και θα μου το κρίνεις εσύ άσχετα που. Λοιπόν, και του λέει. Θα είναι και ο κύριος Μπούμπουρας αύριο. Ναι, λέει ο γιος του, λέει ο δήμαρχος βαφτίζει αύριο. Λέει, ναι. Θα είναι, ναι. Ναι, πέστε του, λέει, τι να ασχοληθεί τώρα με αυτό το σάπιο ελληνικό πρωτάθλημα. Τι να ασχοληθεί, πέστε του ο να μείνει μακριά. Ο δημοσιογράφος είπε στον. Αυτό που λες. Στον δήμαρχο, μιλούσε με τον δήμαρχο της πόλης. Μάλιστα. Και λέει, θα είστε αύριο στην έκδοση. Ναι, θα δείτε, λέει τον κύριο, βέβαια θα τον δω, λέει, είναι φίλος μου. Ωραία. Πέστε του να μην ασχοληθεί με αυτό το σάπιο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι ακόμα στο μέσο. Είναι διευθυντής προγράμματος. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω, αυτό. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Δεν τα γνωρίζω αυτά. Και ο τελευταίος να ήταν. Okay. Δεν το λέω εγώ σαν τέτοιο. Λοιπόν, νομίζω ότι για αυτό το δεύτερο που λες, ναι, ότι πρέπει, γιατί ο καθένας κρίνεται εκ του αποτελέσματος και γίνει υπεύθυνος για τις πράξεις του, ναι, ότι πρέπει να λογοδοτήσει, αν πρέπει να λογοδοτήσει ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος και όχι το μέσο το οποίο τον πληρώνει. Γιατί είναι κάτι το οποίο, πρόσεξε. Σωστό αυτό που λες. Είναι προσωπικό. Ωραία. Ενώ το άλλο είναι, ωραία, από το μέσο. Δεν είδα. Ναι, σωστό αυτό που λες. Γιατί και εγώ μπορεί εδώ να πω μια. Πρόσεξε. Μπορεί και εγώ τώρα εδώ να πω. Δεν εκπροσωπεί τον Άρη, ούτε εγώ. Όχι. Άλλο λέω. Μπορεί εγώ να πω εδώ μια χοντράδα και θα βγει το λίμπερο όμως και θα πει, κυρίες και κύριοι. Αυτό το είπε ο Ντρούλικ. Δεν έχω καμία σχέση. Το μέσο, φίλε. Αυτό έγινε πριν 5 μήνες, 6 μήνες. Πέρσι μάλλον. Τι πριν 5 μήνες, τι λέω. Δεν βγήκε το μέσο να πει. Δεν μας εκφράζει η άποψη. Ωραία, του συγκεκριμένου. Να πάρουμε και το τελευταίο. Να πάρουμε το τελευταίο. Έλα, φίλε. Λοιπόν, και να τελειώσω και τη σκέψη. Έλα, ρε παιδιά. Έλα. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου, Ζάχο. Γεια σου. Τάσο. Ναι. Ρε αδερφέ, πώς αισθάνεσαι όταν βγαίνει ένας γάβρος και λέει, εντάξει, ακυρώσανε τον γκολ του Πανιωνίου, ας πούμε, ναι, αλλά δεν μου δώσανε πέναλτι πιο πριν. Δεν δώσανε κάρτες. Αισθάνομαι σαν να μιλάμε για σκηνή στο σπίτι ενός κρεμασμένου. Έτσι αισθάνομαι. Πραγματικά. Αισθάνομαι πολύ βλάκας που κάθομαι και ακούω αυτή τη γελιότητα, έτσι. Γιατί στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκηνή. Βέβαια το ότι. Ακριβώς. Να σου πω κάτι. Περίμενε λίγο. Ναι. Δεν με διακόπτεις, σε παρακαλώ. Okay, καταλαβαίνεις τώρα. Θα πω μετά. Καταλαβαίνεις τώρα λοιπόν πώς αισθανόμαστε εμείς όταν σου λέμε για το Μούφα πέναλτι που πήρες με τον Αστέρα Τρίπολης και λες μετά, να δεν πήρα κάρτα και τώρα τα ίδια λες, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, λάθος κάνεις. Η άποψη δική μου. Κατάλαβα ποιος είσαι, ρε φίλε. Χθες αρπαχτήκαμε. Η άποψη δική μου. Έχω πολύ καιρό να πάρω τηλέφωνο. Να ολοκληρώσω όμως. Η άποψη δική μου και αρκετών καθηγητών διαιτησίας είναι ότι υπάρχει καθαρό πέναλτι. Και δεν μπορούμε να επίσης. Πού υπάρχει κανονικό πέναλτι. Στην ανατροπή του Πρίγιοβιτς που τσιμπάει την μπάλα, πάει να σκοράρει και τον ανατρέπει. Δεν γίνεται να μου λες τώρα αυτά τα πράγματα. Φίλε, Παντελονάτο είμαι και σου λέω ότι είναι ολοκάθαρο πέναλτι. Αλλά τώρα δεν γίνεται να τα λες αυτά τα πράγματα. Η άποψή σου είναι αυτή, ρε φίλε. Η άποψή σου είναι. Αλλά μένεις εσύ στο πέναλτι που το αφισβητεί για μένα είναι καθαρό. Υπάρχει και η αποβολή του τερματοφύλακα που δεν τη δίνει. Αλλά δεν λες για τις αποβολές του Ιγκλέσιας, του Κορακάκη και το πέναλτι του Άρμα. Εσύ που είσαι πιο παντελονάτος και πιο ήρεμος και πράος. Περίμενε, ρε φίλε, μισό λεπτό. Ναι, γιατί ο Ιγκλέσιας την αποβολή δεν μας πεις που έπρεπε να παίζει με 9. Όχι, με 9 έπρεπε να παίζει Τρίπολη από το πρώτο μήκο. Μη φωνάζεις. Δεν φωνάζω, έτσι μιλάω.
πρόσεξε. Αυτή είναι δικιά μου ατάκα. Πες δικιά σου ατάκα. Το όποιος φωνάζει έχει και δίκιο δικιά μου ατάκα. Μην την κλέβεις. Όχι, όχι, ποιος φωνάζει δεν έχει δίκιο. Δεν έχει δίκιο. Ναι, αυτό σου είπα και εγώ. Ό,τι να είναι, λες, άρα. Όχι, φιλαράκι. Όποιος φωνάζει δεν έχει και δίκιο. Αυτή είναι δικιά μου ατάκα. Αυτό που σας λέμε, ό,τι λέει ο Γαύρος, ακριβώς το ίδιο. Κάνετε κι εσείς. Ας το φιλαράκι. Το ποιος είναι με το γάβρο, το ποιος είναι, το ποιος είναι με το γάβρο, το ποιος είναι με το γάβρο φαίνεται. Μπες στα κόκκινα και στα κίτρινα site, να δεις που κλαίνε οι κόκκινοι γιατί δεν κέρδισες μέσα στην Τούμπα. Μπες και εσύ να δεις που οι συνοπαδοί σου κλαίνε γιατί ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Μη λες ό,τι θέλεις. Την κίτρινη προπαγάνδα σου, τα έξα ορίδη, όχι σε μένα φίλε. Τα Ιέξα Ορίδη στη Λέσκη και εκεί στην Παπαναστασίου. Όχι στον Τάσο Τρέγια. Τα Ιέξα Ορίδη. Κατάλαβες φίλε. Σε μένα δεν περνάνε τα Ιέξα Ορίδη. Και να μάθεις να μιλάς. Κατάλαβες. Και να μην φωνάζεις. Εγώ έτσι μιλάω φίλε. Αν δεν σου αρέσει, μη με ακούς. Εγώ έτσι μιλάω. Νομίζεις ότι είμαι παοκτής, γι' αυτό δεν κατάλαβες όμως από πού σου ήρθε. Σου ήρθε από εκεί που δεν το κατάλαβες. Έτσι νομίζεις εσύ. Ακριβώς τα. Όχι, έτσι έγινε. Εγώ νόμιζα ότι είσαι ο Αντώνης, ο Αργανός που αρπακτήκαμε χθες. Εγώ αυτός κατάλαβα. Όχι, είμαι αυτός που σου έλεγε ότι, κάνεις το ίδιο, την ίδια καζούρα με τον Ραπτόπουλο. Αυτός είμαι. Πού να σε θυμάμαι, φίλε. Να σου πω κάτι. Δεν μπορώ, ρε φίλε, εγώ να ξέρω εδώ πέρα να κάνω τα θέματα της εκπομπής, να έχω τα μηνύματα, να έχω τα θέματα να σχολιάζω, να βλέπω το Champions League και να αναγνωρίζω και φωνές. Δεν έχω GPS φωνό να αναγνωρίσω. Από εκεί που δεν το περίμενες. Όπως ο Γάβρος, όταν του λέμε όλοι. Θες να αυτοπροβληθείς. Μίλα τρία λεπτά μόνο σου, ρε φίλε. Έλα, να σε κολλήσω και ένα παράσημο στο τέλος. Δημήτρη, πες αυτό που θέλεις, ρε φίλε, και κλείσε. Δεν είναι θέμα. Έλα. Εντάξει. Κοίταξε, Ζάχο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τι ακριβώς λείπει από τον Άρη πέρα από ένα δεύτερο σεντερφόρ που δεν έχουμε δεύτερο σεντερφόρ. Προκειμένου να διεκδικήσει τον πρωταθλητισμό. Και δύο μπακ θέλουμε και δύο μπακ. Και τα, κοίταξε, το δεξί μπακ είναι καλό, αριστερά χωλένουμε. Εντάξει, ναι, αριστερά χωλένουμε πολύ όντως. Θεωρώ, να πω αυτό και να κλείσω, εγώ θεωρώ τραγικό το να λέμε ότι να μπουν ξένοι διαιτητές στα ντέρμπι. Σε όλα τα μας πρέπει. Δεν μου λέει τίποτα. Σε όλα τα μας πρέπει να μπουν. Μπορεί να παίξουμε Άρης Πάο παραδείγματος χάρη. Ναι. Να είναι 50 ρίσκες. Και σε σφάξουν στο επόμενο μάτσα. Ναι, εντάξει, τι να το κάνω. Μα σε όλα, εφόσον με ακούς, πόσα χρόνια λέω για ξένους διαιτητές. Πες μου, εσύ που ακούς. Πόσα χρόνια. Είναι τραγωδία αυτό το πράγμα. Θα παίξει τώρα ο ξένος διαιτητής 10 μάτ, ενώ όλα τα μάτ είναι 3. Όλα ξένοι διαιτητές, φίλε. Όποιος σου αρέσει, όποιος δεν αρέσει. Αυτό λέω. Σε όλα, ξένοι διαιτητές. Να δούμε και λίγο μπαλίτσα. Να συμφωνήσουμε και κάπου. Ναι. Ζάχο, ναι. Θα σωθείτε φέτος, ναι. Πιστεύω θα σωθούμε, ρε φίλε. Στον μπάσκετ θα σωθείτε. Θέλουμε άλλους 18 βαθμούς τουλάχιστον για να σωθούμε. Είμαστε σε καλό δρόμο. Στην Αγγλία, στην Αγγλία. Στην Αγγλία, ρε φίλε, τα έχουμε πει. Τι να κάνουμε. Έχει πρόβλημα ρόστερ η ομάδα. Τώρα σου την έκατσε και εσύ. Ναι, μου την έκανε 2-0. Είναι τριπλαδόρος καλός. Άντε, άντε, την έριξε στις κάρτες, φίλε. Τον Μπούλο. Γεια σου, καλό βράδυ. Πώς το λένε, Δημήτρη. Δημήτρης. Έφυγε εδώ και 1,5 μήνα η Αγγλία. Πήγε στο Χάντερσφιλντ, δεν έχει πάρει πόντο η Χάντερσφιλντ. Πιστεύω να πάει τώρα και στο Λίβερπουλ. Να κάτσει και λίγο εκεί για να μην πάρει πόντο και η Λίβερπουλ. Γιατί το γιατί σενάριο δεν πάει το βλέπω. Και λίγο στο Νότιχαμ που είναι και εκεί λίγο. Δεβίτα εθνική είναι η Νότιχαμ. Πάει λίγο και στο Νότιχαμ, ρε φίλε, που είναι και λίγο φίλο Ολυμπιακή εκεί πέρα. Έχετε καλές σχέσεις με τους Ολυμπιακούς εσείς. Μπάγκερ 1-0 Άγιαξ κατευθείαν. Ωραία. Τι 1-0. 1-0 στο τρίτο λεπτό Μπάγκερ. Πού τώρα. Προηγουμένως 1-0 έγραφε. Το πήρε πίσω. Φίλε, 600 ευρώ γυαλιά φορά. 0-0 είναι. Προηγουμένως έγραφε 1-0. Δεν σου κάνω πλάκα. Λοιπόν, μπας και βάλε γκολ και το ακυρώσα. Λοιπόν, για να τελειώσω τη σκέψη μου, γιατί είπα τους δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν παγκόσμια πρωτοτυπία και ο δεύτερος αποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο μέσο, να το πω τελείως ήπια, τελείως off, είναι ενάντια στα συμφέροντα. Νομίζω και ο εμέσως πολύ σαφώς και ο πρόεδρος. Τσεσεκά Μόσχας Ρεάλ Μαδρίτης 1-0 στο 3. 1-0 στο 3. Ωραία. Λοιπόν. Συγγνώμη, σύντεκος. Δεν καλά έκανες. Λοιπόν, άρα. Για να το κλείσω, περιμένω από την ΠΑΕ Άρης να αντιδράσει ανάλογα. Ναι. Ανάλογα, όχι μόνο δηλώσεις, okay. Πράξεις. Λοιπόν, πάμε γιατί ξεφύγαμε. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, πες, να πούμε το χορηγό. Να πούμε το χορηγό. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Χαμός και σήμερα. Χαμός και σήμερα. Εντάξει, δεν προλάβαμε και έτσι, να είστε καλά όλοι φίλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και για τη συμμετοχή και την αγάπη που μας δείχνετε. Και να πούμε φυσικά ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα ήταν στον αέρα της πόλης και σήμερα, διότι
Βασικός υποστηρικτής της είναι το Escobar Espresso Coffee Bar, Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301, όπως και αύριο όλα τα μάτια Champions League εκεί, επαναλαμβάνω για τις κρατήσεις σας, 2311-208-301. Ανοιχτά είναι το Escobar από τις 8 το πρωί για τον καφέ σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ένα από τα ωραίτερα στέκια της πόλης για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης ομάδας με κρύα πιάτα και ό,τι άλλο θέλετε. Ωραία. Να είστε όλοι σας καλά. Θα τα πούμε αύριο πρώτα εδώ στις 8. Εδώ πάλι με ράδιο Μαρμίτα. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με Νίκο Παπαδόπουλο, με Νίκο Μοσχοβίτη και Νίκο Παπαδόπουλο. Μία-μία το πάμε. Μία-μία το πάμε. Καλά, είμαι δικαιότατος. Έτσι. Μείνετε λοιπόν εδώ συντονισμένοι. Τα παλικάρια έχουν πάρα πολύ σημαντικά θέματα να σας πούν, να σας αναλύσουν και φυσικά να σας ενημερώνουν για τα μάτς του Champions League. Παίζει και η Χάρτινη, να πούμε τώρα έτσι. ΑΕΚ Μπενφίκα. Η Χάρτινη του Τσιγκούνι Κατούλη με την Μπενφίκα. Βλέπω αρκετό κόσμο δούμε στο γήπεδο, βέβαια. Από λοιπόν Τάσο Τρέγκα, Ζάκο Ντρούλινγκ, Ράδιο Μαρμίτα, Βασίλη Καβαδία, να έχετε ένα όμορφο καλό βράδυ. Αουφίντεζεν.